Έλα Χριστό Κιώση, για δώσε, δώσε και το δικό μας το άλλο τώρα για να μπει σωστά η εκπομπή. Έτσι λοιπόν, αφού τον πείσαμε και κράτησε ένα άλλο χαλί. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα σας, συντονισμένοι και σήμερα στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε All About Arson Air, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, Τετάρτη σήμερα, 16 του Γενάρη. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στο All About Arison Air με όλα τα νέα, όλη την επικαιρότητα από τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Σε μια εβδομάδα που έχει αγωνιστικό και μεταγραφικό ενδιαφέρον για τους κεντρινόμαυρους, στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον, σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το δύσκολο μάτς Κυριακής με τη Λάρισα στην ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα, στο Θεσσαλικό Κάμπο. Για έναν Άρη που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του, για έναν Άρη που παράλληλα όμως αναζητά και τα υπόλοιπα κομμάτια του χειμερινού μεταγραφικού παζλ, ειδικά τώρα που υπάρχει πλέον και αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με τον Μπρούνο Γκάμα. Ο μπασκετικός Άρης από την πλευρά του αρχίζει να ανεβάζει τους ρυθμούς και να μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του για το πολύ σημαντικό παιχνίδι του Σαββάτου, κόντρα στο Λαύριο 5,5 ώρα στο Νικ Γκάλις Χολ. Ένα παιχνίδι για το οποίο μπορείτε ήδη να προμηθεύεστε και τα εισιτήριά σας. Θα ρωτήσουμε τον Χρήστο, θα έχουμε να δώσουμε και την εκπομπή κιόλας. Θα το δούμε μέχρι τις 7, αν έχουμε κανένα εισιτηριάκι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο οποίο οι παίκτες του Γιάννη Καστρίτη θέλουν να πάρουν ένα τρίτο διαδοχικό ροζ φύλλο αγώνα που θα τους απομακρύνει για τα καλά, νομίζω, από την επικίνδυνη ζώνη. Και αν ο Άρης συνεχίσει έτσι και με ευνοϊκό πρόγραμμα, νομίζω, τουλάχιστον στην έδρα του, στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, μπορεί ενδεχομένως, αν διατηρήσει αυτή την εικόνα και αποτελεσματικότητα, να κοιτάξει και λίγο πιο ψηλά. Η είδηση που ξεχωρίζει φυσικά από την σημερινή ημέρα, το σημερινό ρεπορτάζ και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, νομίζω, είναι η απόφαση του Θόδωρου Καρυπίδη να παραχωρήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας μια συνέντευξη τύπου. Μια απόφαση που νομίζω ότι την είχε το τελευταίο διάστημα στο μυαλό του. Σαν σκέψη να μιλήσει δημόσια, δηλαδή μετά από πάρα πολύ καιρό, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης, και μετά το παιχνίδι κόντρα στη Λαμία, τη νίκη μεν, την κακή εμφάνιση της ομάδας και τις αποδοκιμασίες του κόσμου δε, οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση να μιλήσει δημόσια, κάτι το οποίο αναμένεται να κάνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. No. Μια συνέντευξη τύπου που θα έχει να κάνει, νομίζω, πρωτίστως με το αγωνιστικό κομμάτι, με την πορεία του Άρη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, με τα όσα έχουν γίνει από το ξεκίνημα της σεζόν, για τις αποφάσεις που έχουν πάρθει. Λοιπόν. Α, μας τα πει ο Χρήστος κιόλας. Εγώ δίνω τους μεσότιτλους, εσύ θα δώσεις μέσα το κείμενο. Λοιπόν, τον άφησα έξω για κάποιο λόγο. Αλλά ευχαριστώ που μου τον έφερες, όπως και να έχει. Με καφέ. Ναι. Εντάξει. Τι ωραία. Άμα το αφεντικό σου είναι ωραίο και ανοιχτό μυαλό, ρε παιδί μου. Έτσι, σου φέρνει και τον καφέ σου. Πλήρωσα. Κακός. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά μας το φέρνει στο κεφάλι. Λοιπόν. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει αδυνατήσει το μεταξύ. Πάλι δεν τη φαίνεται. Τέλος πάντων, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, θα μιλήσει φυσικά για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμή στην φετινή σεζόν. Μετά από πάρα πολύ καιρό, προσπαθώ να θυμηθώ πότε είναι η τελευταία φορά που τοποθετήθηκε δημόσια. Σε συνέντευξη τύπου. Σε συνέντευξη τύπου μιλάμε. Ποτέ. Όχι, το έχει ξανακάνει νομίζω μια φορά. Στη Στίχημαν. Τότε ήταν. Στην παρουσίαση. Τελευταία ήταν η συνέντευξη που έχει παρακολουθήσει. Έχει δώσει δύο-τρεις συνέντευξεις. Μια που τόπιασε το θέμα, ας μπω σε αυτό. Ωραία. Καταρχάς, θα ανοίξουμε γραμμές νωρίς. Θα ανοίξουμε κατευθείαν τις γραμμές. Σε ανοίγουμε μετά τώρα. Από 5 λεπτά που ωραία, θα δώστε 5 λεπτά στο Χρύσανθο. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές. Και ο λόγος εσάς. Εφόσον το θέλετε, αλλιώς θα πλατιάσω εγώ, γιατί έχω να πω 2-3 πραγματάκια. Δεν είναι. Αλλά οι γραμμές μετά από ένα πεντάλεπτο θα ανοίξουν στο 2310-287-888. Γράψτε κιόλα, άμα θες να το δούνε. Λοιπόν, η συνέντευξη τύπου του Καρυπίδη ήταν να γίνει πριν το μάτς με τη Λαμία. Το είχε πάρει απόφαση, γιατί αντιλαμβάνεται και αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει. Το κλίμα το οποίο είναι αλήθεια ότι είναι πραγματικά υπέρ του δέοντος αρνητικό. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε, ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε. Τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι η ομάδα, ναι, είναι έκτη. Κανείς δεν θέλει να είναι ο Άρης έκτος, έτσι. Ούτε αυτός είναι ο στόχος. Αλλά είναι έκτη αυτή τη στιγμή η ομάδα και είναι πληρωμένη. Ανάλογες αντιδράσεις από τον κόσμο υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, όταν
Η ομάδα ήταν απλήρωτη, η ομάδα δεν έκανε μεταγραφές, η ομάδα δεν ήταν σε τέτοια κατάσταση. Ήταν 19η, 12η. Έβλεπε ότι έχει μια τελείως χαμένη χρονιά. Φέτος έχει ξεφύγει λίγο παραπάνω η κατάσταση. Και έχει ξεφύγει γιατί ακριβώς ο Καρυπίδης θεωρώ ότι με το να μην τοποθετείται και με το να μην μιλάει αφήνει την παραφιλολογία να μιλάει για αυτόν, για τον Άρη, για τα στελέχη του, για την καθημερινότητά του, για την οργάνωσή του, για τα όλα του. Όταν λοιπόν μιλάει η παραφιλολογία από το πιο απλό θέμα της αντικατάστασης του προπονητή μέχρι το πιο σύνθετο θέμα της λειτουργίας της ομάδας και δεν τοποθετεί το ίδιος, είναι φυσιολογικό να έχουμε ξεφύγει λίγο. Αν προσθέσουμε σε αυτά τα άσχημα αποτελέσματα στο τέλος της χρονιάς, ξεφεύγουμε πολύ. Όταν η ομάδα λοιπόν παρουσιάζει και αυτό το αγωνιστικό χάλι στο ξεκίνημα της χρονιάς, ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν έχει οριμάσει πλέον στο μυαλό του Καρυπίδη ότι θα πρέπει να πει 5 πράγματα σε σχέση και με την δική του παρουσία στην ομάδα, αλλά και γενικότερα με το όλο κλίμα που επικρατεί. Το κάνει δε τώρα, γιατί είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο μήνα ασχολήθηκε πάρα μα πάρα πολύ, και αυτό δεν μπορώ να ξέρω αν είναι εις βάρος του Άρη ή όχι, γιατί πάρα πολύ απλά δεν πρέπει ο πρόεδρος να ασχολείται με αυτό που θα πω τώρα, αλλά ο ίδιος ασχολήθηκε πάρα μα πάρα πολύ με όλο αυτό το project της Κίνας, που μπορεί κάποιοι να το κοροϊδεύαν, αλλά και να λέγανε μάλιστα ότι είναι στο Κολονάκι και λέει και τρώει σε κινέζικο εστιατόριο κτλ. Έχουμε και αυτό δυστυχώς το πράγμα στον Άρη. Ή στην Ειρηνούπολη. Αλλά τελικά ή στην Ειρηνούπολη και κρύβεται για να μην πληρώσει ή οτιδήποτε άλλο. Και τελικά χθες τον είδανε με την Κουντουρά και τον άλλον, πώς τον λέγεται, τον Κόκαλη, πώς λέγεται αυτός. Τους δύο δηλαδή που την κοπάνιζαν του Σανέλ. Λοιπόν, τον είδανε στο αυτό τη Σανγκάη, πώς λένε το εμπορικό κέντρο κτλ. Η αλήθεια είναι ότι η εμπορική συμφωνία του Καρυπίδη, που αφορά όμως τον Καρυπίδη, έτσι, είναι πολύ μεγάλη. Αντιλαμβανόμαστε ο καθένας από εμάς ότι αυτό μπορεί να είναι και προς όφελος του Άρη. Αυτή τη στιγμή όμως δεν αφορά τον Άρη. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για τον Άρη. Αλλά όταν βγάζει ο ιδιοκτήτης σου λεφτά. Όταν είναι καλά, προφανώς θα ευνοηθείς και εσύ. Αν θέλει. Ναι. Και ο Κοντομινάς έβγαζε φίλε λεφτά. Είναι αυτό που λένε, δεν έμπαιναν στον Άρη. Δίπλα στο Βασιλικό ποτίζει την Κυκλάστρα. Κάπως έτσι. Ναι. Αλλά αυτό για να το πούμε θα πρέπει να το δούμε στην πράξη. 100%. Η ουσία όμως είναι ότι ενώ συνήθως για τον Καρυπίδη αυτό που κυκλοφορούσε ήταν δικαστικές διαμάχες του ή τα μάρκετ και το τι γινόταν εκεί, η συγκεκριμένη επιχειρηματική του δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντική και φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν νομίζω κανένας να πιστεύει ότι και οι Έλληνες υπουργοί και αυτός της Σανγκάης, την ανατύπωση ή οτιδήποτε άλλο, απλά θα βγαίνει μια φωτογραφία μαζί του. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για μια δική του επιχειρηματική προσπάθεια, πολύ σημαντική, η οποία είχε αίσιο τέλος για αυτόν. Και θα τον βοηθήσει να είναι πιο δυνατός οικονομικά. Τώρα, το αν τα χρήματα αυτά θα μπαίνουν στον Άρη ή όχι, μας το πει ο ίδιος. Αν θα έχει προέκταση στον Άρη ή όχι, επίσης θα μας το πει ο ίδιος. Εμείς έχετε αντιληφθεί και τα προηγούμενα χρόνια, όταν σας τάιζαν στην κυριολεξία παπά, με επενδυτές και διάφορα άλλα πράγματα, ότι έχουμε πολύ προσεκτική προσέγγιση. Είτε οι επενδυτές αυτοί είναι των εσώπων και έρχονται και δεν έρχονται ποτέ, οι Κλαουρέ και τα υπόλοιπα, είτε οι επενδυτές αυτοί είναι αρεστοί στον κόσμο, βλέπε Μπούμπουρας, μας βρίζατε δύο μέρες γιατί είπαμε την αλήθεια, ότι δηλαδή ο Μπούμπουρας δεν έρχεται στον Άρη και ούτε τον ενδιαφέρει. Είτε είναι ο Τόμ Παπαδόπουλος, βλέπετε, 16 του μηνός, ασφαλιστική ενημερώτητα, ο Ηρακλής δεν έχει ακόμα. Οι παίκτες κάνουν προσφυγές, στέλνουν εξώδικα, βγαίνουν, λένε είναι πληρωμένοι, οι παίκτες βγαίνουν, λένε είμαστε απλήρωτοι. Συμβόλαια δεν έχουν. Από τη διοίκηση παραιτήθηκαν όλοι. Αλλά στον Άρη πέρσι, επειδή δεν γουστάρουν κάποιοι τον Καρυπίδη, τον κάναμε γιστάρα τον Ντόμ.
Το ίδιο σας λέμε και τώρα. Εμείς δεν φέραμε ούτε 300 εκατομμύρια από τον Ντόμ, ούτε 300 εκατομμύρια από τον Κλαουρέ, ούτε 300 εκατομμύρια από τον Μπούμπουρα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν συζητώ για άλλους στην ΚΑΜΑ Εθνική διάφορους που τάζανε λαγούς με πετραχίλια και στο τέλος έβγαλε ο ερασιτέχνης ανακοίνωση και είπαν ότι χρωστάνε κιόλας. Έτσι και με τους Κινέζους τώρα. Ο Άρης μέχρι στιγμής η μόνη εμπλοκή του με τους Κινέζους είναι ότι κρατήσαν μια φανέλα του και βγήκαν μια φωτογραφία. Επί της ουσίας, εκτός αν δεν ξέρουμε κάτι, δεν έχει γίνει τίποτα. Μακάρι να γίνει. Μιλάμε για κολοσσούς τώρα, έτσι. Μιλάμε για χρήματα και μια αγορά που η Ρωσία, που έχουμε το παράδειγμα δίπλα μας, που τόσα χρήματα έχει επενδύσει ο Ρώσος, είναι, μη πω τι είναι. Όταν απευθυνόμαστε σε μια αγορά ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Το deal λοιπόν που έχει κάνει είναι εξαιρετικό για τον ίδιο και την εταιρεία του. Αν λοιπόν αυτό το deal τον βοηθήσει να βάλει και κάποια παραπάνω χρήματα στον Άρη, γιατί ο Καρυπίδης, όσο και αν έχει ξεφωνηθεί οτιδήποτε άλλο, όσα λάθη και αν έχει κάνει, είναι ο άνθρωπος που έχει βάλει τα περισσότερα χρήματα από οποιονδήποτε άλλο επενδυτή στον Άρη από πάντα. Και από τον Κοντομινά. Και από τον Κοντομινά. Στη Β' και στη Γ' Εθνική. Αυτό είναι ένα γεγονός. Τώρα, αν έχει κάνει λάθη, αν κάνει λάθος επιλογή προπονητή, αν φαίνει σωστό ή λάθος παίκτη ή σωστό ή λάθος τεχνικό διευθυντή, αυτά όλα είναι υποκρίση, οκ. Okay. Και θα πρέπει να αντιληφθεί και αυτός ότι θα κρίνεται για αυτά, γιατί μιλάμε για τον Άρη. Ανεξάρτητα από το αν βάζεις χρήματα, θα πρέπει να κρίνεσαι για τις επιλογές σου και στην τελική η ευθύνη πάντα είναι του ανθρώπου που διοικεί. Με σεβασμό στα χρήματα που βάζεις, το λέω πάντα αυτό. Είναι άλλο το ένα κομμάτι και άλλο το άλλο. Από εκεί και έπειτα όμως, στην τελική, πρέπει να μιλήσει. Και συγκυριακά, το έβαλα και στο τελευταίο μου blog στο SDNA. Πρέπει να βγει και να τοποθετηθεί. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το έγραψα, ούτε η πρώτη φορά που το είπα. Απλά αντιλήφθηκε και ο ίδιος ότι τώρα πρέπει να το κάνει. Γιατί μπορεί να παίρνει εμένα ή τον Νίκο ή οποιονδήποτε άλλο δημοσιογράφο που είμαστε το μέσο πριν φτάσει η πληροφορία σε εσάς και να λέει πέντε πράγματα είτε αυτός, είτε ο Διαμαντόπουλος, είτε ο Παντελίδης, είτε ο Παυλίδης, ο Δελιζήσης, ο Ιντζόγλου και ο Βαλεριάνος, λέω τέσσερις Έλληνες ποδοσφαιριστές, που μπορούμε να το μεταφέρουμε μετά σε εσάς, αφού φυσικά διασταυρώσουμε αν ισχύει ή όχι, αν θέλετε να περάσουμε τη θέση τους, να πούμε τη θέση τους. Και εσείς να κρίνετε, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να απευθυνθεί στον κόσμο του Άρη απευθείας. Και ο Άρης το έχει ανάγκη αυτό. Ο Άρης το έχει ανάγκη αυτό. Στο μεταξύ, ο διαιτητής που έχει οριστεί για το παιχνίδι της Κυριακής, τον είδα τώρα ο Φωτιάδης. Ναι, ναι. Χαιρετίσματα να του δώσουμε και στους συνοπαδούς του στην Καστοριά. Το παλεύουν μετά να εκμεταλλευτούν αυτό που έγινε με τον Τζίλου οι διαιτητές, να μην μπορείς να πεις την πραγματικότητα, να υπάρχουν διάφοροι τρομονόμοι που να προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Εγώ το μόνο που θα πω είναι, περιμένω αυτόν τον άνθρωπο να σφυρίξει 50-50. Λέει κάτι ωραία 79. Ναι. Για τον Καρυπίδη. Λέει, θέση του Καρυπίδη, λέει, τη στιγμή που η κατάσταση έχει ξεφύγει, θα έδινα 15 μέρες διορία για όποιον ενδιαφερόμενο για να πέσουν, λέει, κάποιοι το συνεφάκι τους. Τι 15 μέρες, ρε φίλε, και τι ένα μήνα και τι 5 χρόνια. Με τον Καρυπίδη αυτό το οποίο γίνεται και γινόταν και με όλους τους προηγούμενους είναι πάρα πολύ απλό. Ο Άρης επί 5-6 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα, είχε ανθρώπους οι οποίοι εκλέγονταν από τον κόσμο. Από μια μερίδα του κόσμου. Από τον κόσμο. Από αυτούς που συμμετείχαν στις διαδικασίες. Είτε ήταν 3, είτε 4, είτε 5.000 που φτάσαμε σε τέτοια νούμερα ψηφοφόρων. Είτε ήταν 1.000. Είτε ήταν τα 10-11.000 μέλη που είχε φτάσει η Λέσχη, άσχετα αν ήταν ενεργοί όλοι. Ναι. Ή ήταν 200 και 300 που ήταν παρόντες στις γενικές συνελεύσεις της Λέσχης, ναι, και κλαίγανε διοικήσεις. Για να μην πάμε στο κωμικό τραγικό, το 38-36
στην τελευταία γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη τότε, Αρβανιτίδη, Καρυπίδη, που τους 4-5 που θα ψηφίζαν Καρυπίδη τους βγάλαν έξω σηκωτούς. Τον Εφέλη. Και μετά έγινε η ανατροπή από το Super 3. Ναι. 38-36. Και είχε ανακοινώσει τότε τον Προτάσο. 38-36. Ναι. Και 4 σηκωτοί έξω. Για να μην γίνει 38-40. Μιλάμε για 70-80 ανθρώπους. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται και τι γινότανε. Τότε λοιπόν και τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι να φτάσουμε στην περίπτωση του Καρυπίδη, όποιος ήταν καλύτερος στα λόγια ή όποιος είχε 5 φίλους, γινόταν διοίκηση. Και ταυτόχρονα έταζε ό,τι ήθελε. Και φυσικά δεν νομίζω να υπάρχει Αριανός που να μην πίστεψε τον έναν ή τον άλλον. Εγώ πίστεψα σε ανθρώπους. Θα μου πεις, εγώ έχω δει και προσύμφωνα επενδυτών. Με τα μάτια μου τα είδα. Προσύμφωνα που μείνανε Τόλης Βοσκόπουλος. Όνειρα και όνειρα που πήγανε χαμένα. Με τα μάτια μου είδα. Ότι έρχεται το εκατομμύριο. Ακόμα έρχεται, στο δρόμο είναι. Και πήγαμε μετά σε μια διαδικασία να λέμε δεν θα βάλει το μετοχικό κεφάλαιο. Δεν το έχει. Δεν έχει τα χρήματα. Υπήρχε λοιπόν τότε, Νίκο, αν θυμάσαι, μια περίοδος πάνω από μήνα που μπορούσε ο οποιοσδήποτε με χρήματα να βάλει το 1% και να πάρει την ομάδα. Και δεν πήγε άνθρωπος. Και δεν πήγε κανένας από αυτούς που λέγαν θα βάλουν 3, 4 και 5. Και αφού την πήρε την ομάδα ο Καρυπίδης. Παρένθεση τώρα. Ναι. Που έχει πιάσει επίδοξους επενδυτές. Θυμάσαι εκείνο που είχε εμφανιστεί, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Και είχαμε βρει τότε στο Λαμπαουτάρι στο κινητό της επιχείρησης. Της έδρας των γραφείων που, ο είχε, άλλος, δώσει, ναι. Που είχε δώσει. Περίμενε. Το Βενζινάδικο. Στον Ερασιτέχνη. Και βρίσκουμε το τηλέφωνο που είχε δώσει το τηλέφωνο ο άνθρωπος αυτός στους ανθρώπους του Ερασιτέχνη. Και παίρνω εγώ τηλέφωνο. Ο Παπακοσταντίνου. Όχι, κάπως αλλιώς πρέπει το λέω. Ο Κωνσταντίνου. Και παίρνω εγώ τηλέφωνο εκεί πέρα, μου βγάζει αγγλικό τηλέφωνο και το σηκώνει ένας τύπος ο οποίος ήταν εκείνη την ώρα βάρδια σε ένα Βενζινάδικο στο Λονδίνο. Ινδός. Yes. Και του λέω. Yes, please. Και μου λέει γιατί με πειράτε και του λέω γιατί λέω μας είπαν λέω ότι ενδιαφέρεστε λέει πάρε τον Άγγλ. Λέει εγώ λέω σε Βενζινάδικο δουλεύω. Ένας και δύο τέτοιοι. Στον Άρη, πάλι θα πάμε στη λογική. Κανείς δεν λέει ότι να αρκεστούμε στον Καρυπίδη που έχουμε. Αλλά από την άλλη, ακούμε μονίμως για κάποιον πολύ μεγάλο που θα έρθει ή κάποιον πολύ μεγάλο που πρέπει να έρθει και δεν εμφανίζεται κανένας. Και δεν εμφανίζεται κανένας. Γιατί για να μπω σε μια διαδικασία κουβέντας για επενδυτή, θα πρέπει παιδιά, να παρουσιαστεί ο επενδυτής. Κανονικός επενδυτής όμως. Όχι εγώ είμαι ένας ο οποίος εκπροσωπώ τον επενδυτή και αν θέλει ο επενδυτής, έρχεται. Πώς ήρθε ο άλλος διπλά? Ή έρχεται ή φυτεύεται. Ένα από τα δύο γίνεται. Δεν στέλνει τον Τσάκα. Γιατί και αυτός είχε έρθει. Με έναν Αλβανό από την Ελβετία. Σαν τον Μπάσα δηλαδή. Λοιπόν... Όχι, σαν το Μαυράι. Όχι, είναι Αλβανός στην Ελβετία. Ο Μπάσα έχει μια Ελβετία. Ναι, ο Μπάσα. Ο Μπάσα. Στην τελική, ο Καρυπίδης έχει αυτή τη στιγμή. Απ' έξω ακούγεται οι φωνές ή από κάτω. Από κάτω, από κάτω. Δίπλα σφάζουν κανέναν, τι. Από κάτω είναι, από κάτω είναι. Τη σχολή θεάτρου. Και τι γυρίζουν, σκηνή δολοφονίας. Μάλλον, το ψυχό. Λοιπόν, ο Καρυπίδης λοιπόν έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Έχει τις μετοχές. Η ομάδα ευτυχώς, με βάση όσα μαθαίνουμε τουλάχιστον, παιδιά, δεν νομίζω τώρα 25 ποδοσφαιριστές να μας είναι ψέματα. Και δεν είμαστε και μεσολογιστήριοι τώρα, εντάξει. Αλλά ναι, φορολογική ενημερότητα έχει, ασφαλιστική ενημερότητα έχει. Άδεια πήρε το καλοκαίρι. Έτσι, κανονικά πήρε άδεια. Οι παίκτες είναι πληρωμένοι από ό,τι μας λένε. Η μάνατζερ, μια χαρά τα τσαλάκουσε τα 17 χιλιαρικάκια χθες ο Αργεντίνος που τον έκανε στη συνέντευξη. Του πέσα στην 2 χιλιάρικα, έφυγε από τα 17. Μια χαρά πήρε την τριαντάρα του ο Τόνσο, προκαταβολή. Τριαντάρα. Συν
σπίτι αυτό. Ο 65αρέας στη ρήτρα του... της Τρίπολης, 65 και 30, 95 και 17, πόσο κάνει ρε φίλε? 112. 112 έκαμε το τόνσο και 15 που πήρε ο ρηγμένος Ούγκρος. 127. 127 χιλιαρικά για τις δύο μεταγραφές. 127. Ζεστά και μετρητά που λέει και η Ανίτα Πάνια. Και αναλόγως σκεφτείτε και... Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν αυτά τα λεφτά στην καθημερινότητά μας και μπορούμε να δώσουμε άλλα 127 για άλλους δύο τέτοιους σήμερα. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί. Μπορεί να δώσω άλλα 50. Τα 127 να είμαστε δίκοι. Ήρθαν και 50 του Μαυράη. Εντάξει. Θα μου πεις δεν έχει έσοδα η ομάδα. Φυσικά και έχει και έσοδα η ομάδα. Αλλά μέχρι τον Ιούνιο η ομάδα έχει ένα εμπορικό μάτς. Με την ΑΕΚ. Εγώ σου βάζω και ένα δεύτερο με τον Ατρόμητο. Άντε, πες ωραία καλή. Εγώ σου βάζω και κανένα δυο στο τέλος να κρίνεται η φάση και να γεμίσουμε το γήπεδο. Να μην κρίνεται η φάση. Στο τέλος θα έχει κρυθεί η φάση θετικά. Άσε, δεν χρειάζεται να φτάσουμε πάλι σε αυτό το σημείο. Άστε. Γιατί ρε φίλε, να κρίνει τη φάση, να ρίξει ένα τετράμπαλο στον οποιοδήποτε και να... Να έχει κρυθεί νωρίτερα η φάση. Δεν φτάσουμε πάλι τελευταία στιγμή. Εσύ δεν φτάνει αυτά που τραβάμε, θες να κρυθεί και νωρίτερα. Έτσι. Δεν μπορεί να κρυθεί στο τελευταίο δευτερόλεπτο με γκολ στο 97 πάλι τέτοιο γκολ να βάλω να κερδίσω. Πάλι θα αρρωστήσουμε. Ναι, να αρρωστήσω, αλλά να κερδίσω. Πάλι θα αρρωστήσουμε. Λοιπόν, επειδή έχει τάξει και ανοιχτέ γραμμέ και ξεφύγαμε λίγο. Ναι, απλά να τελειώσω. Τελείωσε για να πάμε και στο break. Τι ήθελα να πω, το ξέχασα με αυτά που είπε. Για τα λεφτά, ότι αν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Το ζήτημα είναι ότι εγώ ζω με το σήμερα. Ναι. Ζω με το σήμερα. Κρίνω αλλιώς το οικονομικό κομμάτι και διαφορετικά θα το κρίνω αν είναι σωστές οι λάθος οι επιλογές του. Δεν θα τα μπερδεύω. Στον Άρη κάνουμε ένα χταρμά. Μπερδεύουμε τα λεφτά που βάζει. Αν πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο επιχειρηματία. Κοιτάμε τους δίπλα ότι έχουν ισχυρό επιχειρηματία. Εμείς γιατί δεν έχουμε ισχυρό επιχειρηματία. Γιατί δεν κάνει ό,τι κάνει ο δίπλα. Βλέπουμε τις επιλογές. Σήμερα εκπληκτικό. Μου έγραψε το Sport Time, δηλαδή είναι παιδιά πραγματικά. Υποστηριχτές του Κόντι στον Άρη. Αυτό ήταν εκπληκτικό. Ήμαρτον. Δεν ζει στη Θεσσαλονίκη προφανώς. Δεν έχει τη ιδέα τι γίνεται στον Άρη. Ξεφύγαμε λίγο. Υποστηριχτής μπορεί να υπάρχει, ρε φίλε. Ξέρω. Μπορεί να υπάρχει κάποιος που το γουστάρει. Αλλά θυμάμαι τώρα κάτι προδεκαετία σκεφτό. Για να μην με πάρει τηλέφωνο τώρα. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει οτιδήποτε. Κάποιος που τον θέλει ή που λέει. Μπορεί να έρθει. Μπορεί να έρθει. Πάρ' τον, πάρε τη λάβα τον Γιάννη να έρθει, ρε. Στον Άρη. Το έξω διάλειμμα μόλις. Να δεις τι θα γίνει. Αν πάμε στο διάλειμμα θα τον να πάρω. Να δεις εκεί τι θα γίνει. Βγούμε στο break να τον πάρω λοιπόν τηλέφωνο. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Και φτάνει. Και η ιστορία στο ΕΣΟΠ φτάνει. 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 Άντζελα Δημητρίου γίναμε. Φτάνει και εσύ για την ώρα. Λοιπόν. Πάμε στο break. Αυτές είναι οι δημοκρατικές εκπομπές εδώ στο Λίμπερο, κύριε Σκύρη. Με κόβει. Ευχαριστούμε και τον Μιχάλη την αίθουσα σύνταξη που επισημαίνει και αυτός για τον Μαύρη, αυτό το οποίο είπες και εσύ. Ποιο? Ακούει, στηρίζει. Φίλος μας είναι εδώ πέρα. Γιατί? Για τον Μαύρη. Πόσα πήρε από τον Μαύρη? 50. Ναι, ναι. Γιατί? Αυτό, ναι. Το επισημάνουμε και το επισημάναμε. Το είπα αυτό. Αυτό το είπαμε, ναι. Αυτό σου λέω. Το έστειλε πριν ή μετά? Πριν. Α. Πριν. Δεν, εγώ χωρίς να μου το πεις όμως το είπα. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας. Επαγγελματίας. Επαγγελματίας, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, μαζί μας η πρώτη ώρα της εκπομπής, Talter Ego, κορυφαία αδρική ένδυση. Όπως δίνει. Να στείλουμε και τον Μιχάλη να πάει. Να στείλουμε και τον Μιχάλη, βεβαίως, τώρα που έχει αδυνατήσει κιόλας, ρε παιδί. Ποιος? Μιχάλη. Ας. Τι άσε. Τι άσε. Ο Μιχάλης, όπως και εγώ, μετά από Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά έχει αδυνατήσει. Είναι αστείο για stand-up comedy. Με παξιμάδι και προσευχή την βγάζει. Αύριο ζυγίζομαι. Ξεκινάει πάλι η θεραπεία. Δεν είναι δίαιτα. Αυτό θεραπεία είναι. Πραγματικά υψηλή ξανθιά και αδύνατη διαιτολόγος μου, την οποία χαιρετίζω. Ελπίζω να της δώσει ο Θεός τη σοφία, σαν το όνομά της δηλαδή, να αντιμετωπίσει τον αριθμό που θα δείξει η ζυγαριά αύριο. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω. Η δικιά μας ανέλαβε ήδη. Λοιπόν. Ποια? Γιατί το λόγος. Λοιπόν. Μας ψηλή ξανθιά και τη λένε Σοφία. Πιο κοντή είναι, αλλά λεπτή. Λοιπόν. Διαιτολόγος χοντρή, έχεις δει? Καλά, ποτέ μιλες ποτέ. Έχεις δει ποτέ χοντρή διαιτολόγο? Ποτέ μιλες ποτέ. Έχεις δει ποτέ χοντρή διαιτολόγο? Έχω δει άντρα διαιτολόγο λίγο τσουμποτό. Πλακούν κάτι γυρώνια, να πούμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, Πασαλίδη 35 στην Καλαμαριά, Παύλου Μελά 36 στο κέντρο και 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, τα τρία καταστήματα των Alter Ego και διαδικτυακά alterego-fashion.gr, όπως φυσικά μαζί μας και η πίτσα Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης, delivery 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο.
Όλα αυτά έχουν απαντηθεί, όπως λέει ο φίλος για το συνεπώνυμο ξάδερφό του ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί πάρα πολύ απλά, ρε παιδιά, θα μπλόκαναν τα λεφτά από την ΕΡΤ. Γιατί είχε κρεμότητες με το δημόσιο από τις επιχειρήσεις του. Ο πρώτος είναι ο τελευταίος. Ο Ιβάν, δηλαδή, τα πρώτα 5 χρόνια ήταν στον ΠΑΟΚ. Είδατε να απασχολεί κανέναν? Ο Μαρινάκης αυτή τη στιγμή είναι στον Ολυμπιακό? Είναι μήπως ο Αλαφούζος πρόεδρος στον Παναθηναϊκό? Όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες. Είναι ο Σπανός. Όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες. Είναι ο Μπάκος και ο Καϊμενάκης? Όχι. Σε λίγο θα τους βγάλω, δεν είναι κανένας. Από όλους. Είναι στον Πανιόνιο, μήπως? Ξάνθη, είναι ο Πανόπουλος. Προσέξτε τώρα, είπα πολύ γρήγορα 7-8 ομάδες. Μόνο στον Άρη όμως κάνουμε σενάρια. Γιατί? Μόνο στον Άρη. Τρογόμαστε για ένα τέτοιο θέμα. Που στο κάτω-κάτω, Θόδωρος Καρυπίδης. Είναι ο πρόεδρος. Το θέμα δεν είναι ποιος είναι δηλωμένος. Το θέμα είναι τα λεφτά να μπαίνουν. Αυτή είναι η ουσία τώρα. Εντάξει. Τι με νοιάζει εμένα, είναι πληρωμένη ομάδα? Αυτό με νοιάζει στο οικονομικό κομμάτι. Αν η ομάδα ήταν απλήρωτη ή οτιδήποτε άλλο, εκεί υπάρχει θέμα. Αλλά όπως υπήρχε κατά διαστήματα και με τον Καρυπίδη, υπήρχαν καθυστερήσεις. Αλλά όταν μου τους πληρώνει και είναι κανονικά πληρωμένοι και πληρώνονται και οι Μπούρμπι, οι Τσουμάνιδες, οι Ντούνιδες, όλοι αυτοί που έχουν φύγει. Κάποιες φορές είναι στις τελευταίες στιγμές. Ρε φίλε. Okay. Το ξέρουμε. Ναι. Το ξέρουμε. Και να σου κάτι, εκεί στην αδειοδότηση της μια χρονιάς έκανε έγκλημα. Άφησε 50 χιλιάρικα και πήγε και τα έδωσε την άλλη μέρα όλα μετρητά. Άλλο αυτό και το είπαμε κιόλας. Άλλο το ένα όμως, άλλο το άλλο. Ναι. Ωραίος ο Χαλβάς της μαμάς. Της μαμάς μου. Είδες. Μια χαρά, στη Μιγδάλη. Το 6, μισό το φαγιό Σλαμάς. 6-5 έχουμε και το άλλο μισό ο Νίκος. 6-5 έχουμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού. 6-5. Ναι, ναι. Να το πας πιο αργά. Δεν λοιπόν. Γίνεται. Λοιπόν. Πάμε, ακροατές. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Να λέτε όλοι το μικρό σας όνομα για να κάνουμε κουβεντούλα. Τι πράγμα? Το μικρό σας όνομα να λέτε, λέω, για να κάνουμε κουβεντούλα. Α. Εσάς σας ξέρουμε. Εσάς σας ξέρουμε, δεν χρειάζεται να σας πάσεις, εντάξει. Για τους άλλους το είπα. Γελάς, ε. Λοιπόν, δεν θα πω τι είπατε χθες, ούτε σήμερα. Ανακατέψατε πολλά πράγματα. Τι να κάνουμε, υπάρχει μια ανακατοσούρα. Δεν γίνεται όμως έτσι. Πώς θα γίνει? Γιατί αυτή είναι δικηγόρικη ανάλυση. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα, λίγο από πάνω, λίγο από κάτω και έγινε η σούπα. Έτσι γίνεται συνήθως. Ναι, αλλά να ξέρουμε να με τι λέμε. Τη σούπα λοιπόν να τη σερβίρει ο πρόεδρος να μιλήσει. Ότι, δύο κουβέντες ας πούμε θα πω. Ναι, πες το. Να μην μακρηγορήσω, να μην λέμε τα ίδια. Δεν παρουσιάστηκε κανένας, ας πούμε, όταν η ομάδα στην τρίτη εθνική με μηδέν χρέη. Τι λέγαμε, θυμάστε? Ότι η ομάδα με μηδέν χρέη θα γίνεται παρέλαση. Καλά. Δεν το λέγαμε όμως όλοι αυτό, Παύλο μου. Εγώ έχω εκφράσει αντιρρήσεις μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όχι, το μαγαζί γωνία δεν είναι. Το ερώτημά μου είναι άλλο. Ναι. Είναι άλλο. Τον Άρη Θεσσαλονίκης με μηδέν χρέη. Ναι. Και δεν παρουσιάστηκε κανένας. Θέλουμε τελικά να παρουσιαστεί κάποιος, ναι ή όχι? Δεν παρουσιάστηκε κανένας, ναι. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Όχι, ποιοι? Όχι, δεν παρουσιάστηκε. Ποιοι δεν θέλουμε? Γιατί δεν ξέρουμε να με τι γίνεται. Τον Άρη Θεσσαλονίκης. Χθες ο Νίκος είπε, μάλλον εσύ Χρύσανθε, ναι, ότι κάνατε παρατήρηση στον κόσμο γιατί λίγο δυσανασχέτησε. Όχι. Κάναμε αυτό παρατήρηση σε αυτούς που από τη Φύρα 2, περίμενε λίγο, ναι, γιούχαραν να πάνε... τον Ιντζόγλου όταν γύρισε την μπάλα στο Βέλεθ για να γίνει η τελευταία σέντρα που πήρε στο φάουλ. Την είδαμε με τη φάση εγώ, επειδή είχα ένα πρόβλημα σπίτι, δεν μπόρεσα να πάω στο μάτς. Ξέρω να με, ναι, τη φάση που λες. Mm-hmm. Την είδαμε. Αυτό είπα. Την μπάλα να με πίσω. Ας πούμε ότι στην ένταση επάνω βρέθηκαν και 10, 20, 50, 100 χίλιοι που φώναξαν. Αυτό δεν είπαμε κάτι άλλο. Ούτε τους είπαμε να παραδώσει το διαρκείας, ούτε να φύγουν από το γήπεδο, οτιδήποτε άλλο. Απλά λέμε ότι και εμείς πιέζουμε. Μισό λεπτό, Παύλο. Και εμείς, και όταν λέω εμείς, εννοώ και εμάς τους δημοσιογράφους πολλές φορές και τον απλό τον κόσμο, πιέζουμε και πνίγουμε την ομάδα από την αγάπη μας. Όχι από κάποιο άλλο λόγο. Με λάθη. Να δεις, Χρυσάφε, στον Άρη, ένα. Δεύτερο. Σωστό. 40 χρόνια, φίλε.
Δεν έχω δύναμη τίποτα. Αυτά που περάσαμε και που περνάμε, οποιαδήποτε άλλη ομάδα και οποιοδήποτε άλλος οπαδός θα είχαν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Είναι άδικο, για να μην πω ας πούμε ότι πολύ άδικο, να κατηγορούμε τον κόσμο του Άρη. Είναι πολύ άδικο. Απ' την άλλη όμως να σου πω κάτι, είναι και άδικο, επειδή ακριβώς ο κόσμος έχει τραβήξει όλα αυτά, να ξεσπάσει μόνο μιας τώρα. Δεν είναι να με τώρα να με χρυσάφει. Πότε είναι συσσωρευμένα χρόνια. Αυτό λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια. Έχουν περάσει και εγώ δεν ξέρω τι είναι. Αυτός ο κόσμος δεν πρέπει να μεταχειρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω να πάμε στη χθεσινή συζήτηση. Γιατί ναι. Είπες και μια κουβέντα που εμένα με πείραξε πολύ. Είπες ας πούμε φωνάζουν, κάνουν ποιο θα πει. Τον ναι. Ολυμπιακό πέφτουνε φάπες του Ρέντι. Τους κυνηγάνε. Μα δεν βλέπω. Δεν νομίζω. Στην Λιβαδιά δεν είναι να τους κυνηγάνε. Όλοι κάνανε και χειροκροτούσανε. Δεν έγινε με τη Λιβαδιά, έγινε σε άλλα παιχνίδια. Σε ποιο παιχνίδι τους κυνηγήσανε φέτος? Σε ποιο παιχνίδι τους κυνηγήσανε? Αλλά έχουμε όμως επενδυτές. Βλέπεις εκεί που λες οι μπουνιές είναι γλυκές. Έχουν επενδυτές, αλλά εκεί έχουν και άλλα πράγματα. Μη λες αυτή την κουβέντα, ρε. Εκεί έχουν και άλλα πράγματα. Έχουν ξάδερφο το Μητσοτάκι ο ένας, τον Τσίπρα ο άλλος. Αυτό μπορείς να το κάνεις και εσύ, κοιτάξτε να δεις. Σου έχουν κολλήσει από χρόνια και το έχω δει να είμαι λοιπόν επανειλημμένος, ότι είσαι ομάδα λοιπόν ας πούμε δεξιά. Δεν γίνεται όμως έτσι. Μια ομάδα η οποία στέλνει πάνω από 1,5 εκατομμύριο να με κόσμο, είναι δυνατόν να έχει μία να με ταμπέλα? Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλεις να αποδεχτώ αυτό το πράγμα? Πού είναι εσύ να μου λοιπόν η βοήθεια αφού είσαι ομάδα δεξιά? Βοήθεια από ποιον? Πώς έχουν βοηθήσει? Κανένας δεν σε έχει βοηθήσει πουθενά. Λοιπόν, πώς βάζεις αυτή να με την ταμπέλα? Δεν τη βάζει, δεν τη βάζουμε εμείς. Πρέπει να το διεκδικήσεις αυτό, αλλά πρόσεξε, είπα, με πέραξε πολύ. Δηλαδή εκεί που πέφτουν μπουνιές και εκεί που τους κυνηγάνε στο Ρέντι γύρω-γύρω, υπάρχουν επενδυτές με το τσουβάλι? Και εδώ να με, γιατί ο κόσμος... Πού, κάτσε. Πού πέφτουνε μπουνιές? Στο Ρέντι μια στο χαρά Μαρινάκι. Είναι. Μια χαρά είναι και ας. Τι πράγμα? Στο Μαρινάκι ή στον Κόκαλη πέσανε μπουνιές? Οι μπουνιές πέφτανε μονίμως στον προπονητή ή στους παίχτες που ήθελε να διώξει ο Κόκαλης ή ο Μαρινάκης. Από έμιστους οπαδούς. Θα σου πω και εκεί. Δεν έχεις τον Άρη τέτοιους. Θα σου πω και εκεί. Και για τον πρόεδρο. Μήπως ξέρεις τι έγινε με τους Βαρδινογιάννηδες? Ξέρω πάρα πολύ καλά τι έγινε. Ναι, τι έγινε. Δεν είναι τώρα να αναλύσουμε το γιατί η θύρα 13 πήγε κόντρα στο Βαρδινογιάννη. Ναι, σε προέδρους που δώσανε πρωταθλήματα. Μετά από 25 χρόνια έγινε αυτό. Αφού δώσανε, φαντάσου σε σένα 40 χρόνια που δεν έχουν δώσει ούτε μαστραπά. Δεν είναι 40 χρόνια ο Καρυπίδης, ούτε 40 χρόνια ήταν ο Σκόρδος, ούτε 40 χρόνια ήταν ο Θανασιάδης. Οι Βαρδινογιάννηδες όμως ήταν 25 συναπτά έτη και τον 25ο χρόνο τους τη γύρισαν. Δεν το προσωποποίησα Καρυπίδης. Παίζει και αυτό το ρόλο όμως. Εν πάση περιπτώσει, αντιπαρέρχομαι με αυτήν την όλη ιστορία, λίγο δηλαδή στην κριτική βεβαίως να γίνεται, αλλά να είμαστε λοιπόν αληθινοί, πραγματικοί. Να προσπαθούμε δηλαδή να δούμε να με τη ρίζα. Εμείς έχουμε ένα με πρόβλημα, η άποψή μου είναι αυτή, γιατί δεν είναι δυνατόν. Για πες το, γιατί έχουμε άλλους τέσσερις, ναι. Ναι, ο Άρης με 30.000 κόσμο που έχει κουβαλήσει, με 10.000 κόσμο στο Manchester City που ακόμα οι Άγγλοι τον μνημονεύουν και τους φαίνεται περίεργο πώς τόσος κόσμος να μην μπορεί να βρει να με λοιπόν επενδύτη. Εν πάση περιπτώσει, ας μην εκεί. Για πες μου λίγο αυτό που είπες, ας πούμε, για τον Καρυπίδη, η συμφωνία αυτή είναι όντως ισχύει? Ναι, ισχύει. Έχει ανακοινωθεί πλέον επίσημα κιόλας. Μάλιστα, ωραία, εσύ, εντάξει. Υπάρχει από το, πώς το λένε, το συμβούλιο αυτό της Σανγκάη, πώς το λένε αυτό το... Ναι, ναι, κάτω στο πω ακριβώς, το εμπορικό επιμελητήριο της Σανγκάης. Ναι, η οποία είναι πολύ μεγάλη, εντάξει, να με παρακολουθώ, ξέρω να με τι γίνεται και πήγε με αρκετά προϊόντα. Το βασικό είναι αυτό το νερό που λέμε και ένα λάδι, τι είναι αυτό που έχουν. Ναι, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, θα δούμε στην πορεία τι γίνεται και πώς πάει. Καλά, τότε, να σου πω κάτι, αυτό να το διαχωρίσουμε. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα είναι αυτή, δεν έχει σχέση με τον Άρη. Σίγουρα. Μακάρι να ωφελήσει και τον Άρη. Έτσι, άλλο το να πούμε. Γι' αυτό σου είπα, ας το φαντούμε στην πορεία. Έλληνε, είναι στη ζώνη ελεύθερου εμπορίου της Κίνας. Ότι είναι θετικό από την άποψή του ότι έχει κάνει μία λοιπόν ας πούμε συμφωνία που ενδεχομένως θα βοηθήσει να μην και την ομάδα, αυτό μάλλον πρέπει να είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, για πες μου μεταγραφές, τι γίνεται? Εκτός από τους δύο περιμένουμε άλλους δύο εντός των ημερών.
Ποιοι είναι δηλαδή, σε ποιες θέσεις? Στόπερ και φορ. Στόπερ και φορ. Ωραία. Την Κυριακή είναι τώρα... Ο Τόνσο και ο Κορχούτ παίζουν σίγουρα. Επιστρέφει και ο Μπάσα. Επιστρέφει και ο Μπάσα. Στη δεξιά πλευρά ποιος ας πούμε θα παίξει? Κωνσταντινίδης. Μα είσαι μέσα ανάμεσα στο μυαλό μου. Ωραία. Γιατί αφού βλέπω και εγώ να είμαι Τζανακάκης Κωνσταντινίδης για να εμπιστευτεί στους άλλους δύο Μαρτίνες ας πούμε και ο Κολάσο. Ο Κολάσο δεν ξέρω αν θα είναι στην ομάδα την Κυριακή. Τζανακάκης Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης θα παίξει από τη μία πλευρά. Ο Κορχούτ πιθανώς, δεν ξέρω αν θα κρατήσει τον Βαλεριάνο, νομίζω ότι θα βάλει τον Κορχούτ. Και εγώ. Και θα πάρει Βαλένα βασικού σίγουρα ο Τόνσο. Ναι, αλλά σαν μέσο επιθετικό από τη δεξιά. Ο Ντιγκινή στην κορυφή και από τα δεξιά πιθανότατα ο Μαρτίνες. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ. Μπορεί και όχι. Ναι, εγώ συμφωνώ, γι' αυτό σου είπα με τον Κωνσταντινίδη. Μπορεί να παίξει ο Τζανακάκης με τον Κωνσταντινίδη, να παίξουν και οι δύο. Μπορεί να παίξει ο Μενέντεθ με τον Ματέο. Αυτή τη λύση ξεκινώντας. Μπορεί να παίξει ο Μενέντεθ αριστερά και να πάει ο Ματέο δεξιά. Ναι. Ακόμα δεν έχει δείξει κάτι ο Παντελίδης. Είναι νωρίς ακόμα για να πάμε σε δεκάδα. Η πιο πιθανή λύση για μένα είναι αυτή. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Θα ακούσουμε τους τέσσερις που περιμένουν. Ναι. Και μετά θα πάμε στο break. Θα βγάλουμε την κυρία που λες 6 και 5 και μετά θα συνεχίσουμε γραμμές. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, μιλήσαμε και χθες. Πρώτα απ' όλα. Το μικρό, το μικρό να λέμε. Το μικρό. Ο Πέτρος μιλήσε και χθες. Σε είπα ότι με τον Παναθηναϊκό παίξαμε ταμπούρι και μου είπες ήταν 52-48. Εγώ μπήκα, είδα τα στατιστικά. Γιατί σε λέω, λέτε επίτηδες ψέματα. Ήταν εμφανές. Η τελική κατοχή πια είναι 69 Παναθηναϊκός, 31 Άρης μες στο Χαριλάου. Αυτό που το είδες. Μπες στο παιχνίδι να δεις την καρτέλα της ΕΡΤ. Η καρτέλα της ΕΡΤ λοιπόν είναι λάθος. Γιατί εγώ το, η και ζήτησαν λάθος. Συγγνώμη γιατί την ώρα του μάτς βγάλανε αυτή την καρτέλα που λες. Αυτή και μετά, και μετά και το ημίχρονο έβγαλε 62-38. Και μετά, το, και μετά κάνανε λάθος και το διορθώσαν και μετά 52-48 έγινε ολόκληρο θέμα. Πού είναι η συγγνώμη? Μπορείς να μου δώσεις την ανακοίνωση? Υπάρχει κάτι γράφος? Σκρίπτα μάνεν λέει. Εγώ σου λέω το βίντεο ότι λέει 62-38. Πόση κατοχή, ήταν στο ημίχρονο, πόση κατοχή. Πόση κατοχή είχε ο Άρης στο Πας Γιάννη Άρης? Πολύ. Και? Και, τέλος εσύ τώρα... Πες μου λίγο τις τελικές, αφού μπήκες και τα είδες, τις τελικές στο πρώτο ημίχρονο. Εσύ τώρα τι μου λες, η ομάδα με τον Παντελίδη παίζει καλύτερα από ό,τι παίζει με τον Ερερά. Τι λες αυτό, λες? Είπα ότι έχει πέσει τρία σκαλοπάτια. Λες αυτό, ότι παίζει καλύτερα? Δεν εγώ δεν είμαι με τον Ερέρα. Εγώ με τον Άρη. Έχω πει ότι ο Παντελίδης. Άκουλε. Δεν κάνει. Άκουσε με λίγο. Δεν κάνει. Άκουσε με, άκουσε με. Είπα ότι ο Παντελίδης ήρθε για να ανεβάσει ένα επίπεδο τον Άρη σε σχέση με τον Ερέρα. Άκουσε με λίγο και τον έχει ρίξει τρία. Εγώ σου λέω ότι το έχει ρίξει 13. Θέλω όμως, είναι άλλο αυτό. Και είναι άλλο ότι με τον Παναθηναϊκό έπαιξα ταμπούρι. Με τον Παναθηναϊκό είχα. Είχα. Με τον Παναθηναϊκό είχα τριπλάσιες τελικές. Μου λες ότι έπαιξε ο Άρης επίθεση. Μέχρι το 65, ναι. Ποιο μονότερμα. Μονότερμα. Μονότερμα έπαιξε. 39-31. Επειδή αλλάζαν την μπάλα έξω την περιοχή τους. Ναι, εντάξει. 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 Απλά, πίεζε και προσπαθούσε να κλέψει αυτό. Αφού λοιπόν είδες πόσες τελικές είχε ο Άρης. Από την ώρα που ήρθε ο Παντελίδης, έπαιξε η ομάδα ένα παιχνίδι στον Απόλλωνα χωρίς τον Παντελίδη που πήγε με το σύστημα του Ερέρα. Κρατούσε η ομάδα μπάλα, όχι στον ίδιο βαθμό. Έβαλε τα γκολ, κέρδισε εύκολα. Mm. Πάει στην Κρήτη. Δίνει χώρο στον Όφη. Σε ποιον στον Όφη? Τη βγάζει την ομάδα μπροστά μετά το 55. Δυο δοκάρια είχε ο Άρης πριν το 1-0. Εγώ τι λέω, δεν είχε. Κάνει κάτι ευκαιρίες. Τέλος πάντων με τα πολλά κερδίζουμε. Mm. Πάει με τον Παναθηναϊκό, δίνει όλο το χώρο μέσα στο Χαριλάου. Με ποιον τον Παναθηναϊκό, με τον Μπουζούκι και τον Χατζηγιοβάνη. Δεν ισχύει αυτό που λες για τον Παναθηναϊκό. Για τα όλα τα άλλα. Εντάξει, εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω το χαρτί τι λέει. Εσύ πες μου την ανακοίνωση. Πες μου τις τελικές λοιπόν αφού λες το χαρτί. Το τις τελικές τις έχω εγώ, είναι ίδιες. Τα γεμίσματα τα έχεις. Περίμενα, να τα δούμε τώρα εδώ. Πίσω εδώ, τα δω, τα βρω, ακριβώς τα βρω. Τι να δεις. Μου λες κάτι ότι είπε κάποιος ζήτησε συγγνώμη. Εγώ λέω ότι ο Άρης με τον Παναθηναϊκό ήταν 5 κλάσεις καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. 5, όχι μία, 5. Ότι έπαιξε 6, και το μάτς έπρεπε να είναι 3-0. Αν οι παίχτες σου βάζαν τα γκολ, θα ήταν 3-0. Με το αν και το θα, δεν θα τελειώσουμε. Mm. Το μάτς το έχασε. Ταμπούρι δεν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Το έχασε το μάτς. Πάει στο Ατρόμητο, ξεφτιλίζεται. Μάλιστα. Έρχεται εδώ πέρα τον Πανετολικό, δεν μπορεί να πάρει ούτε την ισοπαλία. Ναι. Και πάει και αποκλείεται και από τον Εργοτέλη που προκρινόταν και με ισοπαλία. Τι έγραψα λοιπόν εγώ ότι πρέπει να γίνει? Για αυτόν τον προπονητή. Τι έγραψα λοιπόν και τι είπα στο ραδιόφωνο ότι πρέπει να γίνει? Ναι, αλλά δεν το είπα μια φορά και τέλος. Δεν είναι έτσι. Πάω το λέω κάθε μέρα. Και είναι το τασχήρας μου.
Τι να κάνω άλλο, δηλαδή. Είπα ότι πρέπει να φύγει. Τι να κάνω, τον πυροβολήσω. Πρέπει να φύγει από τον τύπο των ήλων. Πρέπει ο άνθρωπος να απαντήσει. Είναι στον Άρη, δεν είναι στον Άρη. Εσύ, βγαίνουμε ξεκάθαρα, παίρνουμε θέση. Και λέμε, πρέπει να φύγει. Και μου λες ότι δεν είπαμε τίποτα. Τι να τον πυροβολήσω. Ποιος είπε δευτείο Παντελίδης. Γι' αυτό που εμφανίζει η ομάδα. Η ομάδα τώρα και φτάζουμε τώρα να λέει άλλος χάλια ο Μαρτίνες. Δηλαδή ο Μαρτίνες ξέχασε την μπάλα. Αφού η ομάδα δεν ξέρει τι παίζει. Υπήρχε κανένας διακριθέντας. Υπήρχε χθες διακριθέντας παίχτης. Ο Βέλεθ. Ο Βέλεθ, το center back. Γιατί κάλυψε τον Παράλες. Δηλαδή σιγά τον Πολυέλαιο. Κάτσε μέσα στο Χαριλάου ο διακριθές να είναι το center back. Ναι, ο διακριθής να είναι το center back. Δηλαδή τραγέλαφος. Ωραία, χωρίς να έχω διάθεση εγώ να βαντάρω τον Ερέα και τον Παντελίδη. Με τον Ερέα μετά τα πρώτα τρία παιχνίδια. Ο Ερέα έπρεπε να φύγει. Ποιος... Α, οκ, okay, εντάξει. Αλλά δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος και αποδείξει ότι δεν κάνει αυτό για τον Άρη. Και ο Καρυπίδης. Αυτός είναι. Και άλλος δεν βρέθηκε. Όποιοι γκρινιάζουν, ας φέρουν μόνοι. Ας ψάξουν μόνοι. Και αφού 12-10 είναι οι τελικές. Και αφού ανέφερε τον Καρυπίδη. 12-10 είναι οι τελικές. Τα γεμίσματα πώς είναι. Πρόσεξε. Τώρα... Τα γεμίσματα έκανε 10 στο τελευταίο πεντάλεπτο ο Παναθηναϊκός τώρα. Εσύ είναι 15 παραπάνω. Μέχρι το 85 είχε 5 όμως. Είναι, όχι, δεν είναι 15, είναι 9 παραπάνω και τα έχει κάνει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Και, και η κατοχή πόσο είναι. Και τα 4 ήταν έφυγε, την κατοχή εδώ πέρα δεν τη βγάζει. Δεν βγάζει κατοχή. Και αφού ανέφερε. Και αφού ανέφερε. Ναι. Και αφού ανέφερε τον Καρυπίδη, θα σου πω το εξή. Ό,τι και να λες εσύ ή εγώ ή ο Χρήστανθος. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον Καρυπίδη. Όχι, όχι, άρχισα να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Ό,τι και να λέμε εγώ ή εσύ. Καταλάβαμε ότι έχει με τον Παντελίδη. Ή ο Χρήστανθος. Αλλά από εκεί και πέρα. Περίμενε. Ό,τι και να λέμε οι τρεις μας για τον Παντελίδη, είτε θετικό είτε αρνητικό. Ποιο βάζει τα λεφτά, ο Καρυπίδη. Ποιο παίρνει την απόφαση, ο Καρυπίδη. Ποιος πήρε την απόφαση να τον στηρίξει. Περίμενε. Ποιος πήρε την απόφαση να τον κρατήσει με τον Κροτέλη, ο Καρυπίδης. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ο Καρυπίδης δεν είναι σε καμία γυάλα. Βλέπει τι συμβαίνει και το κλίμα διαμορφώνεται. Και από τα μέσα. Άρα μέσα, λέει ένα φίλος ότι κάθε τρεις αγωνιστικές να αλλάζουμε τον προπονητή. Άρα εσύ λες δηλαδή ότι ο Καρυπίδης... Πόσες φορές πρέπει να χάσει από τον προπονητή. Ο Καρυπίδης θα αποφασίζει δηλαδή με βάση τις αντιδράσεις του κόσμου. Εγώ λοιπόν σου λέω, ξαναλέω, ότι έπρεπε να φύγει μετά τον Εργοτέλη. Από τη στιγμή που το στηρίζει όμως η διοίκηση. Τι να κάνουμε τώρα εμείς, να βγούμε να ξαναπούμε και ξαναδιώξει τον. Η διοίκηση μπορεί να αναγκάζεται να το στηρίζει γιατί αυτό μπορεί να πατάει πάνω στο συμβόλαιο του. Δηλαδή αν δεν έχει τσίπα, ήρθες πριν από ένα μήνα και μπορεί να ζητάς 200.000 για να φύγεις. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Ναι, αλλά δεν θα κάνουμε εμείς την πάπια. Ποια πάπια να κάνουμε, δεν πάμε να φύγει. Πώς είναι πάπια. Πάπια κάναν όσοι δεν είπαν τίποτα. Τώρα όσον αφορά αυτό για τον Καρυπίδη, αυτό το παραμύθι να έρθει ένας μεγάλος κλπ. Όποιος είναι μεγάλος και θέλει να έρθει, έρχεται. Με τα λεφτά σου κάνεις ό,τι θέλεις. Και χωρίς την πάνω κρουσία. Και όλες οι εταιρείες και όποιον προπονητή θέλεις. Δηλαδή είναι ότι αυτά τα συνωμοσιολογικά ότι δεν τους θέλουν, γι' αυτό δεν έρχονται κτλ. Παρακάτω δεν έρχεται κανείς. Και όποιος θέλει να αγοράσει, όλες οι εταιρείες πουλούνται και όλες αγοράζονται. Προσπάθειες για γκολ Άρης Παναθηναϊκός 11-5. Σούτ εντός στόχου 7-1. Σούτ εκτός στόχου 4-4. Πού είσαι στο Super League στο τέτοιο, τι βλέπεις. Μου τα στέλνει φίλος τώρα. 11-5. 7-1 εντός στόχου. 4-4 εκτός στόχου. Φέρει να σας πω εγώ τι λέει το site του Super League. Εντάξει, άστο, το κουράσαμε κιόλας. Έγινε, Πέτρο. Να σε καλά. Γιατί περιμένουν κι άλλοι. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστας. Χαίρετε, γεια σου, Κώστα. Άλλα ήθελα να πω, τώρα άκουσα και τους δύο προηγούμενους. Όσον αφορά τη στατιστική στο ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι η στατιστική στο ποδόσφαιρο είναι η μία της πλευράς είναι τελείως πλασματική. 100%. Είναι σαν τη ζωή. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό το είδαμε, ρε παιδιά. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό σου άφησε μια γεύση αδικίας γιατί ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Είτε με γεμίσματα, είτε χωρίς γεμίσματα, ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Η στατιστική λέει ότι αν είσαι ο μισός μέσα σε ένα ανοιχτό φούρνο και ο άλλος μισός μέσα σε μια κατάψυξη, είσαι μια χαρά. Αυτό λέει η στατιστική. Για αυτούς που θέλουν να την ειρωνευτούν. Λοιπόν, εχθές η εκπομπή, και εχθές μάλλον, δεν ήταν καλή, παιδιά. Υπήρχε μια νευρικότητα. Είχατε μια νευρικότητα. Μη μου το πεις. Το να προσπαθείς, Χρήσανθε και Νίκο, ναι, να μας πείσετε πόσο κακός προπονητής ήταν ο προηγούμενος, βγάζοντας την άποψη του Χαριστέα, είναι τραγικό. Ο Χαριστέας στο ποδόσφαιρο, μετά που τελείωσε την μπάλα, δεν είναι τίποτα. Α. Απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Άποψη σαν του Χαριστέα, αντίθετη, έχουν πάρα πολλοί παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι γυρνάνε και λένε, μετά από 20 παιχνίδια κανένας δεν δικαιούται να λέει για φυσική κατάσταση. Ποιος, λοιπόν, πες μου έναν. Ο Πασαλής, ο Πέτρος. Πού το είπε.
Το έχει πει τώρα, να σου πω το σταθμό και τα λοιπά. Δεν μου έρχεται στο νου. Τον Πέτρο τον Πασαλή το βγάζουν διάφοροι συνάδελφοί σας. Άρα, για την ομάδα, έχει δηλαδή άποψη ο Πέτρος, έχει άποψη και ο Χαριστέας. Βεβαίως. Αν η άποψη του Χαριστέα. Τα εργομετρικά τα έχει δει ο Πέτρος. Εσύ τα έχεις δει. Ναι. Ωραία, μπορείς να τα ανεβάσεις στο site. Όχι. Γιατί? Γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Πιθανότητα να μην σε πιστεύω. Φυσικά, δικαίωμά σου. Αν δεν έχω κάτι επίσημο. Ξέρεις, το πιο εύκολο πράγμα είναι. 99% όμως από αυτά που έχω πει, στην πορεία, στην πορεία έχουν βγει. Λοιπόν, σήμερα άκουσα ότι ο Μαυράη τραυματίστηκε κι αυτός, λόγω του ότι έκανε πολύ κακή προπόνηση με τον Ερέρα και τελικά έσπασε το χέρι του. Εγώ εμείς δεν είπαμε τίποτα τέτοιο για τον Μαυράη. Όχι, όχι. Θέλω να σου πω το τι, πώς μπορεί να γίνει μια. Καλά, αν κάποιος, φίλε, είναι εμπαθής, θα το πει κι αυτό. Θυμάσαι μήπως τι είπα εγώ όταν πρώτο έφυγε ο Ερέρα. Χρήσα ότι θέ, δεν θέλω να ακούσω για φυσική κατάσταση, τα μάλλον με τον Νίκο. Τίποτα απολύτως. Όταν όμως είδα τα εργομετρικά. Έχεις πει και εσύ ότι ο χειρότερος προπονητής, και σου αρέσει μάλιστα αυτό το μωτό, έτσι, είναι πολύ καλύτερος από οποιοδήποτε δημοσιογράφο. Σωστό. Έτσι, το λες και εσύ και το πιστεύεις. Αλήθεια αυτό. Και το πιστεύω. Το να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, στον αέρα ενός ραδιοφώνου. Ενώ εγώ δεν μπορώ να έχω μπροστά μου τα εργομετρικά ενός συντάχης. Ξέρεις γιατί έφτασα στο σημείο να το λέω. Γιατί βλέπω ότι ελαφρά την καρδία υπερασπίζονται όταν πολύ τον Ερέρα χωρίς να έχουν δει και αυτά τα εργομετρικά. Υπερασπιζόμαστε τη λογική, όχι τον Ερέρα. Ποια είναι η λογική? Θες να σου φέρω το Βέλεφ, τον Κολάσο και τον Ματέο Γκαρσία να σου πούν ποια είναι η λογική? Άμα τους βγάλεις στο ραδιόφωνο πάρα πολύ να τους ακούσουν μεγάλη η λογική ποια είναι, περίμενε. Η λογική είναι να παίρνονται με λογική οι αποφάσεις αυτές που παίρνονται. Ότι όταν φιώνεσαι να διώξεις ένα προπονητή, παίρνεις ένα καλύτερο. Αυτή είναι η λογική. Αυτό τώρα πώς μπορούμε να το ξέρουμε ότι είναι καλύτερος? Δεν μπορείς να το χειρότερος. Ξέρεις. Μπορείς μόνο στη θεωρητική. Κρίνονται λοιπόν για την επιλογή τους αυτοί που πήραν την απόφαση. Σαφώς. Και θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πρόσεξε λίγο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η επιλογή που έχουν κάνει είναι λάθος. Η επιλογή που έχουν κάνει. Αλλά είναι λάθος και, και η επιλογή που κάνανε το καλοκαίρι. Για να καταλάβεις την άποψή μου, η επιλογή αυτή που κάνανε, και επειδή καταλάβαμε όλοι το θέλανε πολύ τον Παντελίδη, θα πρέπει να τη στηρίξουν. Όπως ήταν σωστά τραγικός ο κόσμος που γιουχάησε τον Ερέρα μετά τον Ολυμπιακό, έτσι και χθες ήταν τραγικός ο κόσμος που γιουχάησε μετά από μία νίκη τον Παντελίδη. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να πει ο Καρυπίδης είναι σε σχέση με τον Ερέρα, αν ο Ερέρα είχε παραιτηθεί σε προηγούμενο μάτς μόνος του. Mm-hmm. Πρέπει να τα πούν όμως αυτά. Γιατί ακριβώς όπως λες, αν τα λέω εγώ ή ο Νίκος ή όποιος άλλος συνάδελφος, μπαίνουμε σε αμφιβολία. Να βγουν λοιπόν και να τα πούνε. Όχι να τα λένε σε εμάς, να τα λέμε σε εσάς. Όπως μπορούν μπορούν να βγουν και να πούνε αυτό που τους είχε πει ο Ερέρα, ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω τρόπο για να αλλάξω την κατάσταση. Ας βγουν να τους πούνε τι είπε ο Ερέρα και τον Ματέο Γκαρσία, αν τον ήθελε ή όχι. Όλα αυτά πρέπει να τα κοινωνεί προς τα έξω, είπα. Το είπαμε, γι' αυτό το είπαμε να το γράψουμε. Το γράψαμε να τα πούνε. Το γράψαμε εσύ, άλλοι γράφουν άλλα. Ο κόσμος, ξέρεις, δεν ακούει ούτε μόνο εσένα, ούτε μόνο κάποιον άλλο. Κρίνεται εσύ. Ο κόσμος παίρνει πληροφορίες από παντού. Έτσι, έχει τις δικές του, μπορεί να αξιολογήσει. Παίρνει και λάθος πληροφορίες όμως. Παίρνει και λάθος. Μα σου είπα, σου είδαξε ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα ευτελές σήμερα. Τι άκουσα εγώ, ας πούμε, από αλλού. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι εμπάθεια, ρε φίλε όμως. Αυτό που μου είπες εσύ είναι εμπάθεια. Αυτό που μου είπες είναι εμπάθεια. Όταν λένε ότι τραυματίστηκε λόγω της προετοιμασίας, κατά τη γνώμη μου, δεν έκανε προετοιμασία. Βασικό. Ναι, αυτό σου λέω, μα είναι εμπάθεια. Δεν σου είναι εμπάθεια. Ότι το πώς θα βγάλεις προς τα έξω μια πληροφορία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ας το πούμε. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Έτσι είναι. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια. Γι' αυτό και εγώ ήθελα να τα πούμε λίγο για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, προσπαθήστε όσο πιο πολύ να ηρεμείτε τον κόσμο και μην το βάζετε στην πρίζα. Πέτρο, να σου πω κάτι για να το κλείσουμε. Αυτό που δεν κατάφερε ο Ερέρα και ακόμα δεν το έχει καταφέρει ο Παντελίδης. Ναι. Ότι τη φετινή χρονιά δεν είχες μέχρι στιγμής ένα προπονητή που σε εμπνεύσει ποδοσφαιριστές. Γνώμη δική μου. Δεν μπορώ να συμφωνήσω 100%. Από την άλλη, είναι ένα δεδομένο αυτό ότι στον ποδοσφαιριστή. Από την άλλη, Πέτρο, για να πάω στη δική σου την πλευρά, θα πω στον Νίκο το εξής. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
Θες λίγο να σε ο ποδοσφαιριστής, φίλε, θέλεις για λίγο... να βρει τη δικαιολογία, θέλει να τον εμπνεύσει ο Παντελίδης για να περάσει τον Εργοτέλη. Θέλεις λίγο να σε εμπνέει κιόλας. Όχι, δεν θέλεις καθόλου. Είναι θέλεις... μια δικαιολογία των παιχτών, του ζω 30 χρόνια. Οι παίχτες μονίμως δεν φταίνουν αυτοί. Καλά, εντάξει, εσύ το βλέπεις. Μία είμαι απλήρωτος, μία δεν με εμπνέει ο προπονητής και χάνω 3-0 από τον Εργοτέλη στο 50. Άσε με, Νίκο, τώρα. Δεν με εμπνέει ο προπονητής. Ο Ματέο Γκαρσία που έχει. Πατούσε την μπάλα ο Ματέο με τον Εργοτέλη. Είναι ξεκάθαρα ένας άλλος ποδοσφαιριστής από τη φυγή του Ισπανού. Έτσι ξεκάθαρα. Είναι ένας μέτριος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή βλέπουμε. Ήταν θέμα έμπνευσης. Ξενέρωσε, τι έκανε, δεν είναι επαγγελματίας παίκτης. Όχι, ρε, είναι 22 χρονών. Πρώτη φορά πήρε τόσα πολλά παιχνίδια και κλάταρε. Αυτό έγινε. Ξαφνικά. Όλα τα προηγούμενα χρόνια έπεσε 15 μάτς το χρόνο. Σαν να πάτησε ένα κουμπί. Όλα τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε 15 μάτς το χρόνο. Και να σου πω κάτι. Ο Ματέο ήταν κακός και με τον Ερέρα. Στα 3-4 τελευταία μάτς του Ερέρα. Το πόσο κακός ήταν τότε με το πόσο. Ήταν καλός με τον ΠΑΟΚ. Βάζει τον γκολ στο 2. Υπάρχει μετά στο γήπεδο. Όχι, δεν υπάρχει, αλλά δεν είναι η παρουσία του αυτή που είναι τώρα. Ναι, μπορεί να μην ήταν όσο ντεφορμέ είναι. Λέμε, αλλά δεν είναι. Και να σου πω και κάτι. 22 χρόνο παιδί είναι, ρε παιδιά. Ντεφορμέ είναι η 10 στους 11. Αυτό θα ήταν τέτοιο. Μόνο Βέλεθ παίζει. Χρυσαφέ, η 10 στους 11 είναι θέμα. Το ξέρω, γιατί να είναι ένα deformer, να είναι δύο deformer, να κάνουν τρεις κακή απόδοση, τέσσερις κακή απόδοση, να κάνει όλη η ομάδα. Γι' αυτό φταίει και ο προηγούμενος και ο νυν. Και ο νυν. Και ο νυν. Γιατί ο νυν φταίει. Μα και ο νυν φταίει. Μα και ο νυν φταίει, φυσικά φταίει. Δεν είπαμε ποτέ δεν φταίει Παντελίδης. Μα για το σήμερα, πρόσεξε λίγο, για το σήμερα, ο νυν φταίει περισσότερο. Όχι ο προηγούμενος. Και παρόλα αυτά, εγώ σου λέω ότι εφόσον η διοίκηση τον πιστεύει, θα πρέπει να τον κρατήσει. Λοιπόν, όταν είχε τεθεί το θέμα τότε με την προετοιμασία του Αναστόπουλου. Αν θυμάστε καλά, στα ραδιόφωνα φέραν κατά την παράσταση κάποιοι συνάδελφοί σας και τους δύο γυμναστές. Και τον τότε του Αναστόπουλου. Κομικό τραγικό. Που λέγανε αυτό. Ότι γυμνάζει. Μόνο στον Άρη γίνεται αυτό. Από το Αγρίνιο που έστειλε το πρόγραμμα και τι έκανε κτλ. Μόνο στον Άρη όμως γίνεται αυτό. Ναι. Μόνο στον Άρη. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Να σε καλά, καλά Πετράν. Πάμε στον επόμενο καλησπέρα. Θα πάμε εμείς να τους εμπνεύσουμε, Ρενίκο. Άσε ρε, συμπαμπά. Γεια σου, Στέλιο. Φτιάξτε τα λεωφορεία. Τα μισά λεωφορεία ήταν στα μαξοστάσια στα χιόνια. Να, μπράβο, τι έγινε, φίλε. Να πάμε να τους εμπνεύσουμε εμείς. Αλυσίδες δεν έχετε στον ΟΑΣΤ. Τους εμπνεύσεις και εσύ εδώ, εμπνεύσεις. Τελειώσαν αυτές οι εμπνεύσεις, φίλε. Αλυσίδες δεν έχετε. Νομίζεις. Καλά. Νομίζεις. Έχουμε κι άλλες. Το Παρατσάκ κόπηκε δύο φορές αυτή η έμπνευση. Και τι θα γίνει, τι θα τον εμπνεύσεις. Θα τον κάνεις, θα κάνει και πάνω του. Και τη Δευτέρα. Και με τον Πανετολικό. Ωραία, ωραία, τον εμπνέεις και έτσι λοιπόν και τα κάνει και πάνω του. Και τι θα το κάνεις. Ρε, άμα δεν έχει ψυχή ο άλλος μέσα του τώρα, τι θα τον κάνεις. Θα τον φοβήσεις περισσότερο. Θα γράψει και θέλει έμπνευση. Ναι, ρε. Έμπνευση. Μην καλείτε άλλο για την ώρα. Ένας ακόμα θα βγει. Μετά θα πάμε σε ένα ραντεβού που έχουμε σύντομα και θα πάμε στο break. Εμείς είναι σαν να πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο. Να μας αρέσει το φαγητό. Και να πιάνουμε τον διοκτήτη του εστιατορίου και το λέμε απέλησε το σεφ. Όχι. Αυτό γίνεται. Όχι απέλησε το σεφ. Θα πάω στην κουζίνα να μαγειρέψω εγώ. Απέλησε το σεφ. Και γιατί και λέμε αρέσει τα μούτρα αυτού του σεφ, να πάρουμε άλλο σεφ. Ο προηγούμενος που είχες ήταν καλύτερος. Ναι, αλλά μετά το χάλασε και πήρε άλλο να το κάνει το μενού, αλλά δεν το κάνει καλά. Αυτό γίνεται. Όχι, Παναγία μου. Αλλά τώρα έμπνευση και αυτά, όταν μπαίνει κάθε μήνα ο μισθός μέσα και τη δόση συμβολέου και αυτά εδώ, τότε είναι όλοι εμπνευσμένοι. Μπήκε όμως. Να σου πω κάτι. Στέλιο, εσύ θυμάσαι, κάτσε λίγο. Θυμάσαι άλλη χρονιά να είναι κανονικά πληρωμένοι οι ποδοσφαιριστές. Εσύ, κάνε ένα κάλωπα αύριο. Να είναι έκτος ο Άρης, έκτος, και να πέφτει τέτοιο πινελίκι. Κάνε ένα κάλωπα αύριο και πες μου να βρουν έναν άλλον παράγοντα. Που έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά στον Άρη τελευταία 90 χρόνια. Δεν 100. Υπάρχει, φίλε, ούτε ο Κοντομινάς. Δεν ο Κοντομινάς τώρα, άσε την κοντομινάς, την κοντάσεις, που την ξέρουμε από κάποιες κανένα λεφτά. Ο Καμπάνης δεν έχει λεφτά τόσο λεφτά. Όχι, και δεν το λέω τώρα για να πιάσουμε γλύψο του Καρυπίδη. Τα έχει βάλει τα λεφτά, ρε παιδιά, αποδεδειγμένα. Ήταν στη Β' και στη Γ' δεν είχε χωρίς έσοδα, τι κάνουμε τώρα. Και ωραία, και άμα δεν έσκαζε ένα σκασμό λεφτά να κάνει το χόρτο και το ρίσιο, μπορούσε να πάρει καλύτερους παίκτες. Μόνο το χόρτο 500 χιλιάρια του βγήκε. Και το ορίσιο άλλα 300 λέμε. Εντάξει, τα ξεχνάμε αυτά ρε φίλε. Εμάς μας νοιάζει η μπάλα στα δίχτυα. Να βάλει το πέναλτι το Γιουνές. Αλλά τώρα αυτό περί έμπνευσης και... Δηλαδή τώρα θέλει έμπνευση να κάνεις μια σέντρα. Να είσαι back και να κάνεις μια εγώ σέντρα. Εγώ δεν σου πάρει το πρώτο στοιχείο. Είναι και αυτό ανάμεσα σε πολλά. Δεν σου πω ότι είναι η δικαιολογία. Μια
Ε, θέλει έμπνευση, ρε. Έχεις κάνει 150 επελάσεις, έχεις 150 φορές μπροστά και έχεις κάνει σιρτές έντρες. Θέλει έμπνευση. Επειδή το μυαλό σου είναι κολλημένο, γι' αυτό. Άντε, κλείσε. Άντε, πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Break. 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 Σύντομο, φίλε. Σε 5 λεπτά είμαστε πίσω. Επιστρέψαμε λίγο 107,4. All About Harrison Air. Μπαίνουμε λίγο με λίγη καθυστέρηση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χρήσαθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα ο Αβράμογλου, τον οποίο τον βρίσκεται Αγίου Μινά με Κατούνη στην πλατεία Εμπορίου. Λοιπόν, όπου μπορείτε να βρείτε πάρα μα πάρα πολλά προϊόντα βγαλμένα μέσα από την φύση. Και για ένα από αυτά θα μας μιλήσει η κυρία Μαρία Βαβούλη. Λοιπόν, και το οποίο νομίζω ταιριάζει Γάντι σε αυτές τις μέρες που προσπαθούμε να αποτοξινωθούμε λίγο και να αφήσουμε πίσω μας την κρεπάλη των ημερών των Χριστουγέννων. Κυρία Βαβούλη, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, σ' ακούω και σ' αμορφιάω. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση, προσπαθούμε να αποτοξινωθούμε λίγο, να σβήσουμε τις αμαρτίες των εορτών. Ήταν πολλές, δεν ήταν λίγες. Ήταν αρκετές, ναι. Και εύχομαι να ήταν πολλές για όλους, γιατί αυτό σημαίνει για μας τραπέζι, έτσι. Το εύχομαι να ήταν. Μακάρι, μακάρι. Πέρα, από εδώ και πέρα, αυτό που έχουμε να αποτείνουμε εμείς σαν επιχείρηση Αβράμογλου είναι το Ιδρουάγκα, αυτό το γνωστό ταπεινό μας Ιδρουάγκα, αυτό το οποίο το βλέπουμε στους αγρούς, γενικότερα, στα χωριά, στα περίχωρα, το οποίο όμως είναι ο φίλος του σηκωτιού μας. Κάνει καταπληκτική αποτοξίνωση στο σηκώτη. Βοηθάει να ισορροπηθούν οι τρασαμινάσεις. Αυτοί που ασχολούνται γνωρίζουν την τρασαμινάση, είναι τα υπατικά ένζημα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για ποιο λόγο? Γιατί κάθε φορά που καταναλώνουμε ένα φαγητό, οτιδήποτε, παράγεται χολή από το σηκώτη. Αυτό σημαίνει ότι διαλύει το λίπος που υπάρχει στα φαγητά. Όταν λοιπόν δουλεύει καλά το σηκώτη μας, μπορούμε, ό,τι πηγαίνει στο στομάχι μας, να το διαλύουμε παραπάνω χολή από το γαϊδουράγκαθο. Οπότε, εμείς αυτό που προτείνουμε είναι για 5 εβδομάδες είτε τις κάψουλες είτε το βάμα, όπως θέλετε. Οι κάψουλες είναι 2 κάψουλες ημερησίως για 5 εβδομάδες. Αλλιώς για 5 εβδομάδες το βάμα είναι 20 σταγόνες ημερησίως. Mm-hmm. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Μιλάμε για μια πολύ καλή αποτοξίνωση. Mm-hmm. Είναι χολαγωγό, είναι υπατικό, είναι πάρα πολύ καλό. Για όποιον το έχει δοκιμάσει τώρα, για όσους δεν θέλουν τίποτα από αυτά, μπορούν να πάρουν το γαϊδουράγκαθο σε μορφή λουλουδιού ή σπόρου και να το κάνουν ένα ωραίο αφέψιμα. Και αυτό καλό. Απλά πολλοί το και ακούνε. Πολλοί το ακούνε και μπορεί να τους ακούγεται λίγο άσχημο λόγο γαϊδουράγκαθο, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν διάφορες μορφές που μπορεί να καταναλωθεί. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Εμείς σαν χώρα είμαστε λίγο πίσω όσον αφορά την βοτανική ιατρική. Ναι. Στο εξωτερικό, να φανταστείτε ότι συνταγογραφείτε κιόλας. Ακόμα δηλαδή εδώ πέρα, όχι. Το συνταγογραφούν κανονικά γιατροί και λένε ότι έχει αυτό το θέμα, ξέρω εγώ, ορίστε. Γαϊδουράγκα θα το παίρνει π.χ. για 5 εβδομάδες, όπως συνταγογραφούν π.χ. εδώ πέρα ένα χάπι, ένα φάρμακο, ένα σιρόπι. Έτσι. Εντάξει, σιγά σιγά φτάνουμε εκεί πέρα, πλησιάζουμε, έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά εμείς το προτείνουμε άφοβα. Ακόμα και σε πενταπλάσια ποσότητα είναι εντελώς άκακο. Ναι. Ακόμα σε πενταπλάσια δοσολογία, φανταστείτε. Ναι. Που σημαίνει απόλυτα ασφαλές. Τώρα, πού θα τα βρείτε όλα αυτά? Είμαστε δέσεις με την γωνία, στην πλατεία Εμπορίου. Το τηλέφωνο είναι 2310-513-094. Mm-hmm. Σελίδα στο Facebook έχουμε φυσικά Αβράμογλου με λατινικούς χαρακτήρες. Και η επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης είναι αβράμογλου.gr και φυσικά εδώ πέρα, στα παιδιά, στο Λίμπερο που άλλο. Έτσι ακριβώς. Για να μπείτε να τσεκάρετε κιόλας, όχι μόνο το γαϊδουράγκαθο, αλλά και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία έχει Αβράμογλου. Όλα τα υπόλοιπα, γιατί μιλάμε για όχι απλά εκατοντάδες και χιλιάδες. Ναι, όντως. Και δεν ξέρεις τι να προκαλέσει. Κατάστημα, είμαστε και κοντά. Έχετε δει τι συμβαίνει. 100%. Ναι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Η επιχείρηση είναι ανοιχτή και για επισκέψεις σχολείων, για να δουν τις εγκαταστάσεις, να δουν τα μυρωδικά όλα, τα μπαχαρικά πώς γίνονται, πώς συσκευάζονται όλα. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μπορεί επιχείρηση ο δάσκαλος ή η δασκάλα να φέρουν τα παιδιά στο χώρο και να ενημερώνονται, να μαθαίνουν, να μυρίζουν, να τα βλέπουν. Είναι μια καλή είσοδος. Από μια κλασική βόλτα, μια κλασική εκδρομή, κάτι διαφορετικό είναι νομίζω χρήσιμο και για τα παιδιά κιόλας. Και ειδικά αυτό είναι διαφορετικό. Χρήσιμο. Βέβαια, βέβαια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Βαβούλη. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
Λοιπόν, αυτά από τον Αβράμογλου που είναι μαζί μας. Θυμίζω Αγίου Μινά με Κατούνι. Πλατεία Εμπορίου θα βρείτε τον Αβράμογλου. Πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Εκατοντάδες χιλιάδες βότανα, όλα βγαλμένα από την φύση. Φώνα στον κύριο Σαλτίδη όμως που είναι έξω και ασχολείται. Πάμε σε γραμμές. Συνεχίζουμε. 2-31-287-38. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σου, Νίκο. Χαίρετε. Να χαιρετήσω και του Χρήσανθο, αν και είναι έξω από ό,τι άκουσα. Ναι, ναι, τώρα θα έρθει. Λοιπόν, από ό,τι ακούω και στους φίλους, υπομονή δεν υπάρχει. Πάλι να αλλάξουν οι προπονητές. Σε ένα μήνα, σε ενάμιση, αυτά που παρέλαβε ο κ. Παντελίδης, χωρίς να είμαι φαν του κ. Παντελίδη, δεν μπορούν να αλλάχτουν. Αλλά τι να πω, εμείς θέλουμε προπονητή, θέλουμε ή κανένα μάγο θέλουμε. Μάλλον μάγο θέλουμε εμείς. Να πατήσει ένα κουμπί και να γίνουν όλα πολύ καλά. Επίσης, καλό είναι να πάρουμε και στόπερ, καλό είναι να πάρουμε και δεξιό μπακ, αλλά νομίζω ότι μπροστά δεν χρειάζεται παίκτης. Γιατί θα πρέπει να θυμόμαστε να μην κάνουμε και χρέη στην ομάδα, να μην επιβαρυνθεί η ΠΑΕ με κάποιο παίκτη άλλον. Ήδη οι δυο αυτές οι μεταγραφές είναι πάρα πολύ καλές, του Τόνσο και του Κόρχουτ. Νομίζω ότι θα παίξουν από την αρχή στη Λάρισα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε το σχήμα της Κυριακής με μία αλχημία είναι έτοιμο. Όπως είπατε και εσείς, τον Τζανακάκη δεξιά, η προώθηση του Κωνσταντινίδη μπροστά από τη μια μεριά, από την άλλη το Ματέο, τον Τόνσο δεκάρι και μπροστά τον Τιγκινή. Αυτό είναι, πιστεύω, πολύ καλό το σχήμα. Από τη στιγμή που νομίζω ότι υπάρχει ένα center for στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι δεν παίρνει ευκαιρίες. Ποιος? Δεν ξέρω τι λέει ο Χρήσανθος, αν μπορεί να πάρει κάποια ευκαιρία ο μοναδικός υγιής center for που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Διαμαντόπουλος αυτή τη στιγμή, λοιπόν, γιατί σε αυτόν αναφέρεσαι, έχει άλλες δύο εβδομάδες οι οποίες θα είναι εκτός αγωνιστικής δράσης και δεν υπολογίζεται. Ναι, μάλλον τον έχουν ξεχάσει όλοι. Για το σταματή μιλάω. Όπα. Τώρα μην με κάνεις εκλεωμένη να πω για το παιδιά. Παιδιά, εντάξει. Έλα τώρα. Αντιληφθείτε λίγο την κατάσταση. Σεβόμαστε κάποιες καταστάσεις και δεν λέμε περισσότερα για το τι ήρθε στην ομάδα. Ναι, το παιδί έπαιζε στον Παναργιακό της Β' Εθνικής. Εντάξει, μην. Εντάξει τώρα. Να τα φιλτράρουμε τα πράγματα. Είπαμε να ρίξουμε λίγο τον πύχη. Να κάνουμε υπομονή για κάποια παιδιά. Εντάξει. Κοίταξε, με βάση αυτά που βλέπω εγώ και που είδα την Κυριακή. Ναι, θα έπαιρνε ο Σταματής μέσα και τους περνούσε έναν-έναν. Το να παίρνει ευκαιρίες συνεχόμενες ο Μαρτίνες και ο Μενέντες, που κάποιοι λένε ότι ξέχασαν το ποδόσφαιρο. Ο Μαρτίνες πρέπει να μπει στο ίδιο πακέτο με το Σταματή και να πάνε για άλλες πολιτείες. Δεν ξέχασαν το ποδόσφαιρο αυτοί. Αυτό το ποδόσφαιρο ξέρουν. Και είδατε ότι ο Μενέντες έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Ο Μενέντες έγινε, δεν έγινε, ρε παιδιά. Το διαβάζω και το λέτε. Και... ποιος θα βγει εκείνη την ώρα στο 85. Ο Μενέντες, για να το απαντήσουμε αυτό, έγινε αλλαγή στην αλλαγή για τον εξής λόγο. Διότι μόλις είχε μπει ο Παυλίδης που έπαιζε στα άκρα επίσης, θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο για τον Παντελίδη να βγάλει τον Ιντζόγλου και να μείνει με έναν χάφ. Και ποιο θα βγάζε. Ο μοναδικός αμυντικός χάθηκε τον Ο Μενέντες, ρε παιδιά, μπήκε στη θέση του Γκάμα. Θα έβγαζε. Του τραυματία δηλαδή. Ποιο θα έβγαζε. Ναι, αυτή η κουβέντα εντάξει, αλλά πιστεύω ότι μπροστά, επειδή θα γυρίσει και ο Διαμαντόπουλος, θα γυρίσει και ο Γιουνές μπροστά, δεν χρειάζεται να επιβαρυνθεί και με άλλον ποδοσφαιριστή. Ο Παντελίδης έχει διαφορετική άποψη. Παντελίδης, εντάξει, μπορεί να έχει διαφορετική. Τώρα εμείς τη γνώμη λέμε, άμα συμφωνούσαμε όλοι, δεν θα μιλούσαμε τώρα δύο, θα κοιμόμασταν τώρα. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Λοιπόν, και σαν εναλλακτικές λύσεις να παραμείνουν ο Ιντζόγλου, η μεγάλη συμπάθειά μου, ό,τι και να λέτε εσείς, ο Βαλεριάνος, που είδατε και παιχταράς είναι, αναπληρωματικός του Κόρχουτ θα είναι, αλλά μπορεί και να ξεκινάει κάποιες φορές, γιατί κίτρινες κάρτες υπάρχουν. Ναι. Θα δούμε, θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Μην ξεχνάμε και τον Τζανακάκη, και αυτός είναι καλός παίκτης. Έτσι όμως θα έχουμε 35 παίκτες. Όχι 35, δεν πώς θα έχουμε. Δεν θα πάρουμε άλλους παίκτες. Δεν θα πάρουμε άλλους παίκτες. Άντε να πάρεις τώρα το στόπερ που λέτε εσείς, που και για μένα αυτό περιττό είναι ο στόπερ. Γιατί θα ούτε στόπερ θέλουμε. Σόζα. Ο Σόζα γυρίσει ένα μήνα. Και θα έχεις τρεις στόπερ μόνο. Σε ένα μήνα θα γυρίσει όμως στο. Και ο Σόζα είναι εκτός και θα μείνει κι άλλο εκτός. Δεν γίνεται να έχουμε, ας πούμε, με τον. Κλειωμένη μου, ευτυχώς είναι 15 Ιανουαρίου. Γιατί αν ήταν 15 Φεβρουαρίου και χτυπούσε ο Γκάμα, ο Γιουνές, ο Διαμαντόπουλος και ποιος άλλος λείπει, σιώπης. Θα κλαίγαμε τώρα. Σιώπης.
Ναι, συμφωνώ και εγώ αυτό, αλλά θα πρέπει πάντα στο μυαλό μας να μην ξεχνάμε να μην γίνουν χρέη στην ΠΑΕ. Αυτό θα πρέπει στο μυαλό του να το έχει ο κύριος Καρυπίδης, που ξέρει ακριβώς πόσα χρήματα χρειάζονται να δαπανίσει, πόσα είναι τα έσοδά του και πόσα είναι τα έξοδά του. Αυτός πρέπει να κάνει το κουμάντο, το έχει εμείς. Αυτός. Λοιπόν, να είσαι καλά. Το ιδανικό σχήμα το είπαμε για την Κυριακή, επομένως... Διπλό στη ΑΕΛΕΦΣ Αρίνα, Άριολε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε στο επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Κατσαλτίδη, τι έγινε? Εμάς δεν μας μιλάτε. Είσαι τιμωρία πρώτον, διότι έχεις επιδείξει, υποδείξει, επιδείξει ασέβεια απέναντι στους παραγωγούς. Ήρθα στο ράδιο, αλλά ίσως είχατε κάνει φτερά. Βρήκα τον Τρούλινγκ και τον κύριο Τρέγκη εκεί πέρα. Σιγά ρε φίλε, μην κάθομαι εγώ μέχρι τις 9 η ώρα εδώ πέρα. Αλλά κοίταξε. 9 το πρωί έρχομαι. Επειδή κάποια γκιούμια προσωπικά αναφέρονται σε μένα, ναι. Εγώ θα τους πω ότι πηγαίνω στον κύριο Χατζηαθανασίου το μαγαζί. Ας έρθει αυτός να με βρει εκεί αν εγώ πηγαίνω με γυναίκες και αν αυτό ικανοποιούμε. Μπορεί να πιστοποιήσει ο Χατζηαθανασίου λοιπόν, ότι πηγαίνεις με γυναίκες. Αυτός ο τύπος μπορεί να πηγαίνει και ο Χατζηαθανασίου μπορεί, μπορεί να το πιστοποιήσει ο Χατζηαθανασίου. Μπορεί, με ξέρει. Ωραία. Θα πάρω τον Δημήτρη τηλέφωνο να δω ποιος λέει την αλήθεια. Ωραία. Μαρτυρία. Λοιπόν, πάρ' το στο μαγαζί του θα σου πει. Όχι, στο κινητό θα το πάρω. Λοιπόν, μαγαζί του. Όσο για το χθεσινό, ναι. Για αυτά, βγήκαν οι δύο, ο ένας είναι ο Παύλος και ο άλλος είναι ο Πέτρος. Όσο για τα χθεσινά, λοιπόν, εγώ δεν δίνω κανένα σε δικαίωμα να με σχολιάζει τι είναι. Και για αυτούς τους τύπους, θα θυμίσω κάποτε εγώ, δεν φοβήθηκα τους 10 προέδρους που πέραν κάποτε φουσκωτούς. Και πήγαινα εκεί που πήγαινε και ο Μισούνο. Αυτούς τους τα τυπάκια αυτά, εγώ δεν τα φοβήθηκα ποτέ. Φυλακή. Τσαλτίδη. Ποτέ δεν τους φοβήθηκα εγώ αυτούς. Αλλά επειδή μου κύριε Τσαλτίδη ή Χρύσανθ, ένα από τα δύο. Κύριε Τσαλτίδη ή Χρύσανθ, τι θες. Όπως έχει ο μεγάλος Αλέφαντος, πες το κι έτσι. Έτσι. Πες το κι έτσι. Έγινε. Όσο για αυτά, έχω πάει και σε τράπεζες απ' έξω, έχω πάει και με τους... Κοντομινάτους που φαίνανε κάτι... Φώναζες, κοντομινά, φέρε μας κι άλλο παιχταρά. Αυτά ναι, φώναζες. Ναι, τα τσουβάλια που φέρνανε εκεί. Λοιπόν, αυτού τους τύπους που βγαίνουν και δεν τους ξέρει ποιοι είναι, έχουν ένα φιλαράκι που δεν ζει σήμερα και που μπορούσε και εκείνος μπορεί. Το ξέρω, Ντρούλη. Ναι, άμα δεν ζει, άστο ρε φίλε. Άστο τον άνθρωπο. Μήκε με τους πεθαμένους θα βάλεις τώρα. Όταν θα λέτε εγώ πηγαίνω ή δεν πηγαίνω, θα έρθει να μου το πει προσωπικά. Καλό απόγευμα. Προσωπικά. Καλό απόγευμα. Χατζη Αθανασίου θα κανονίσουμε. Λοιπόν, τι ώρα είναι, φίλε, βάλε την ώρα μόνο, μόνο την ώρα. Μην ξεχνάτε, μαζί μας είναι και τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Μαζί μας είναι. Όπου μπορείτε να παρακολουθείτε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά, όπως επίσης σεμινάρια συμπληροφορική. Μην πεις την κακία σου, έτοιμη την έχεις. Έχω δύο-τρεις έτοιμους. Λοιπόν, Εθνικής Αμήνης 14, τηλέφωνο 2310-22-29-62 και datalabs.edu.gr. Όπως μαζί μας είναι και ο Γιαννόπουλος, 24 ώρες το 24ωρο, το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται και βάζει μπρος το φορτηγό σας με ένα τηλεφώνημα στο 2310-751-933. Επόμενος ακροατής. Χαίρετε. Χρυσάνθε. Έλα. Θα φάλεις κάνει τίποτα άλλο ρε φίλε. Πήρα μια φορά είπα να βγω στον αέρα. Έχεις βάλει δηλαδή συνεντεύξεις, διαφημίσεις. Τι να κάνουμε φίλε. Λοιπόν. Που, και πρόσεξε είχα και break τώρα, αλλά το σταμάτησα. Πάλι καλά, εντάξει, πάλι καλά. Έτσι. Λοιπόν, πες, εγώ Γιώργο. Λέω λίγο να ηρεμήσουμε λίγο γιατί ξεστή χάνουμε πάντα το μέτρο. Το βλέπω. Αλήθεια είναι αυτό. Στον Άρη δεν το είχαμε ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή με το μέτρο έχουμε θέμα να πούμε. Το βλέπουμε και μας γυρίζει το μυαλό. Τι θέλω να πω. Θέλω λίγο για τις μεταγραφές να πεις. Ναι, τι άλλο να πω. Με τους Γάλλους τι γίνεται. Δεν το άκουσα γι' αυτό. Δεν... Σήμερα ή αύριο θα τελειώσει θετικά ή αρνητικά του Αλφόνς. Γιατί η Ντιζόν είναι. Περιμένουμε την Ντιζόν να απαντήσει. Ο Άρης κινείται για στόπερ, όχι τον Ρος που είχε ακουστεί και για φορ. Αυτό αυτές είναι οι κινήσεις. Ο Φετβαζίδης ανήκει στον Ολυμπιακό. Αν ο Φετβαζίδης μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν κινείται αυτή τη στιγμή η ομάδα, αλλά ενδεχομένως να κινούνταν. Όσο παίκτης ανήκει στον Ολυμπιακό, δανεικό Άρης δεν παίρνει. Και μέχρι αύριο μπορεί να ξεκαθαρίσει. Όπως θες, η ίδια εφημερίδα που έλεγε ότι παίρνουμε τον Μάνο δανεικό από τον Ολυμπιακό και σήμερα πήγε στα Γιάννενα. Σωστό. Ναι, κατάλαβα. Έγινε, εντάξει, Χρυσάνθε. Έγινε, να είσαι καλά. Γεια σου, Νίκο, ναι. Χαίρετε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χρήσατε, σε φαντάζομαι κότα, ρε παιδί μου. Τι κότα θα είσαι.
Μην κάνεις τέτοια. Γιατί κάνετε τις κότες, δεν λέτε την αλήθεια. Ρε. Ποια είναι η αλήθεια. Άρης Παναθηναϊκός, κατοχή είχε ο Παναθηναϊκός, ναι. 80%. 80, 80 και κάτι. Ψηλά. Πάπια, όχι κότα. Πάπια μας λοιπόν, είπε. Κάνετε τις κότες. 90%. Και θα πω και κάτι άλλο. Ας πάρει άλλο μάτς έβλεπα. Άλλο μάτς. 90%. Να μου πεις για τα υπόλοιπα παιχνίδια, ναι. Άλλο δεν ήταν καλό. Αλλά αυτό το μάτς ήταν καλό ο Άρης. Όχι. Αν έμπαινε το δοκάρι και το κολοδοκάρι, θα τους έλεγα τώρα αυτούς που βγαίνουν. Το κολοδοκάρι η κατοχή, ξέρεις που άλλαξε εκείνο το μάτς. Στο 80. Όχι στο 80, στο 60. Που ο Άρης έχει μείνει, έχει βγάλει τη γλώσσα του έξω και ο Παναθηναϊκός, που είναι μια ομάδα που τρέχει, έχει πάρει και πάλι στα πόδια του. Περιμένουν να γίνει στραβή για να βρίσουν, ρε παιδιά. Άξι, περιμένουν. Άξι. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Ξέρεις αν επισέχεις εκεί τα κονέ μέσα. Ναι. Κανόνες για το Σόλωνα μια θέση να παίξει τη Λάρισα. Άμα είναι ανάγκη, ας τον πάρει τον πάγκο. Τρέχει ο Σόλωνας. Ο Σόλωνας για χαρά. Γι' αυτό σου λέω κάνει. Σκύλος είναι. 45 και θα πρώτο Παντελή του μπορεί να κάνει τη σύνδεση. Εγώ θα τον πω. Α. Όχι ο ίδιος. Δεν ξέρει. Στα εκτός έδρας εσύ. Στα εντός έδρας έχω άλλους. Θα πάω εκεί να του πω θα βάλεις το Σταμάτη, τον Γρηγόρη και τους άλλους. Και κατοχή να έχει ομάδα και τελικές. Μην μας ξεφύγει τίποτα. Και να περιμένουμε το Σάββατο τον Παντελίδη να το βρίσουμε. Εκεί 10 άτομα, 20 να το βρίσουμε συνέχεια. Με 10 ευρώ που δίνουμε, κοίταξε να βρίσουμε πρόεδρο, προπονητή, παίχτες. Τους αντιπάλους σχέσεις και έχουμε τους δικούς μας να βρίσουμε. Με 10 ευρώ όλα αυτά, ξέρεις τι είναι. Η αλήθεια είναι ότι πιο πολλά μπινελίκια ακούσαν αυτή τη φορά οι δικοί μας παρά οι άλλοι. Μα ξεκινάει το πρόεδρο, ήμουν στην ένα. Όλοι φταίνε. Φύγετε ρε παιδιά, ποιος. Πάω να πάω εγώ να κάνω τη σύνδεση, να κάνω τον πρόεδρο. Όχι, θα βγω να βρίσω τον προπονητή. Λες και εγώ αποφασίζω. Εγώ δεν με υποχρεώνει κανένας να πάω στο γήπεδο. Θέλω να πάω, πηγαίνω, κόβω, βιάζα, τελείωσε. Δεν βγαίνει χωρά αυτό που φοράει τη φανέλα μου, αυτό που είναι στην ομάδα μου. Δεν θα τον γιουχάρω ποτέ. Μα το βρίζουν μάνα, γειτονιά, τα παιδιά. Οι αποδοκιμασίες μέχρι ένα σημείο είναι αποδεκτές και μπορεί ένα ου, κάντο. Και δικαιολογημένες. Αλλά μην ξεφεύγεις από ένα σημείο και μετά. Δεν το κάνω εγώ, αλλά δεν θα παρεξηγήσω τον άλλο που το κάνει. Μην περάσεις την κόκκινη γραμμή. Όχι ρε παιδί μου τώρα, βρίζω τον άνθρωπο εγώ εκεί πέρα, 2 μήνες στην ομάδα, 1,5 μήνα, το ξεσκίζει τώρα ο άλλος και βγήκε που τον είπα να πηδήξει, 1,5 μήνα το ξεσκίζεις, άστον ρε παιδί μου μέχρι τον Ιούνιο να το ξεσκίσουμε μαζί, άστον ένα περιθώριο, άστον, δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η πίεση, πάρε να δουλεύεις με πίεση κάπου θα αποδώσεις. Είναι δυνατόν να τον βρίσουν 10 άτομα στην 7 από πίσω, όλη την οικογένεια, τον άνθρωπο. Μπήκε τον Golden και δεν πανηγύρισε. Δεν στεναχωρέθηκε κανείς που δεν πανηγύρισε ο προπονητής μας. Εγώ στεναχωρέθηκα. Στεναχωρέθηκα, πίκρα έβγαλε ο άνθρωπος. Όλος ο πάγκος. Αντί να το χαρεί. Σηκώθηκε στο πόδι, αυτός ήταν... Τον είδα στην τηλεόραση, δεν τον έπρεπε, γιατί μακριά. Στην τηλεόραση ο καημένος. Είναι, δηλαδή το λυπάτε. Γιατί ρε παιδιά το βρίζετε. Τι σας έκανε. Εδώ και 1 μήνα τον ξεσκίζουνε. Γιατί δεν έβαλε στον άλλον. Τον έφερε η διοίκηση, τελείωσε, μούγκα. Τέλη Ιουνίου θα το σκίσουμε μαζί, ρε παιδιά. Αφήστε να δουλέψει τα παιδιά. Η Τζόγλου. Μπήκε, έχει να παίξει το παιδί, να βρει ρυθμό. Εκεί, Παναγίτσα μου, τρέλα. Προβλήματα δεν έχετε σοβαρά, ρε. Αυτός που παίρνει άρεσε Παναθηναϊκός που σε λέει, Κρίστα, ακούω. Πες τον, προβλήματα σοβαρά δεν έχει. Έχω 2 παιδιά άνεργα, παλεύουμε να επιβιώσουμε. Δηλαδή όλη τους η ζωή είναι ο Άρης και ο Παντελίδης και μόνο πώς θα αφήσουμε τον Παντελίδη. Πάνε τον Καρυπίδη. Α, δεν μας κάνει εκείνος. Α, ο άλλος δεν μας κάνει. Να βάλει τον καλά, να βάλει τον άλλον. Να βάλει τον άλλον. Εγώ θα πω ποιον θα βάλει, δεν ξέρει αυτός. Είναι δυνατόν. Παίρνει τηλέφωνο, πες κάτι. Ποιον να βάλει εκείνο. Α, να πάρει άκτος έδρας. Ας βάλει και το Σόλο να μέσα. Έγινε, άντε, καλή συνέχεια. Γι' αυτό δεν έρχεται μεγάλο, δεν καταλαβαίνουνε. Ένας πες ότι έχεις 100-500 εκατομμύρια. Εσύ δεν θα μπεις στην ομάδα, θα μπεις. Όχι, με αυτά που ακούς. Με αυτά που ακούς δεν θα μπεις ποτέ, θα σε φάνε. Θα σε φάνε. Από την πρώτη μέρα θα σε βρούνε κουσούρι. Τέλειος να είσαι, η τρίχα σου να πετάει, την τρίχα θα πούνε. Α, πετάει τρίχα του, παιδιά. Α, το μπούς, πετάει τρίχα. Ναι, ρε. Κλείσε. Θα πούνε κάτι να πούνε. Τον έφερε τον άνθρωπο. Άστο να δουλέψει 6 μήνες. Άστο να δουλέψει. Όχι, δεν κάνει με τον έργο. Έκανε μια βλακεία. Θα μάθει και από τα λάθη. Και άλλος που είπε για το βιογραφικό εχθές, δεν τους απαντάτε, ρε. Ναι. Ο Ζουνίτης που πήγε στον Παναθηναϊκό έχει βιογραφικό. Από τον Πανιόνιο πήγε. Δηλαδή μια ευκαιρία να μην πάρει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Μόνο το βιογραφικό εμένα με καλύπτει, μπορεί να έχει προσόντα, να το δοκιμάσει. Άστο να δουλέψει 6 μήνες, να το σκίσουμε μετά μαζί, όλοι μαζί. Άστο να δουλέψει, δεν το κατα... Από την πρώτη μέρα, ρε,
Δεν το γουστάρω και εγώ δεν γουστάρω και εγώ δεν το γουστάρω. Δεν θα το βρίσω γιατί είναι ο Άρης εκείνη τη στιγμή. Είναι αυτό που αγαπάω. Δεν ξέρουν να αγαπάνε. Βλέπει τις τελικές, βλέπει την κατοχή. Πάνε στην κατοχή του 40 με τους Γερμανούς. Όλα ρε παιδί μου εκεί. Πετάει μια τρίκα. Οδοστρωτήρας είσαι, κλείσε. Έλα δεν μπορεί, πνίγω με τώρα. Άντε κλείσε, γεια. Γεια. Η κατοχή λέει με τους Γερμανούς. Κατοχή με τους Γερμανούς. Επόμενος. Χαίρετε. Γεια σας. Λιποθύμησε. Πάει αυτός. Πάμε στον επόμενο. Λιποθύμησε τον προηγούμενο. Δεν έχουμε άλλους. Ωραία. Τι έχουμε. 42 σέρια το πάρουμε. Α, βαράει. Πού να χάναμε κιόλας τη Δευτέρα. Πού να χάναμε κιόλας τη Δευτέρα. Άμα χάναμε. Κομμακοί θα ήμασταν. Αλήθεια είναι αυτό. Καλησπέρα σε εδώ από το Βικελίδης. Η εκπομπή ο Λαμπάου Ντάρισον έρθει σήμερα Τετάρτη. Επόμενος, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Και σε εσάς. Εγώ προχθές, λόγω του ότι των παιδιών είχαν προπόνηση, πήγα στο γήπεδο. Πείτε στο το μικρό σας κι εσείς. Θανάση. Εντάξει, τώρα αυτό το γκαϊλέ που τραβάνε κάποιοι να βρίζουν, δεν το καταλαβαίνω ρε παιδιά. Δηλαδή έχουν τα προβλήματά τους να μεταφέρουν στο γήπεδο. Δηλαδή, καταρχήν αυτοί δεν είναι αθλητές. Δεν έχουν παίξει μπάλα ζωή, δεν έχουν παίξει μπάσκετ, δεν έχουν παίξει τίποτα. Τον αθλητή πρέπει να τον σέβεσαι όποιος και να είναι. Okay. Φοράει τη φανέλα της ομάδας, όποιος είναι. Άρης, Πάο, Κυριακής, Ολυμπιακός, θα τον σέβεσαι. Άκου λίγο. Okay. Βρίστονα, πίεσέ τον. Όχι μάνες και τέτοια ρε φίλε. Είναι τώρα. Δηλαδή στο δικό μου τον ποδοσφαιριστή. Και στο δικό μου τον προπονητή, την ώρα του αγώνα, και εντάξει να σου πω κάτι, δεν πέφτηκε η ομάδα να πω, όχι μάνες και τέτοια να το βρει, στο 50 βρίζα τις μάνες, περνούσε ο Βαλεριάνος, δηλαδή σε αυτό το δικαιολογώ τον Βαλεριάνο, και ήταν ένας τύπος μπροστά, το τι του έχει κατεβάσει ρε φίλε, στο 50, το, για τη μάνα του, το σπίτι του, το... Λέω πώς μπορείς. Και προχθές στο μπάσκετ, στο ημίχρονο, οι άλλοι δεν μπορούν να περάσουν έξω από το... πώς λέγεται, από το Αλεξάνδριο, δεν μπορούν να περάσουν. Λέει, ποιοι είναι αυτοί, αν ήταν, λέει, ρε παιδιά, καταρχήν αυτούς τους παίχτες έχεις. Ποιος τώρα θυμάσαι την ομάδα με τον Γκάλι, άστα αυτά, ξέχασέ τα. Μπορείς να πας το Σάββατο στο γήπεδο να στηρίξεις την ομάδα σου. Αυτό είναι ο αθλητισμός και αυτή είναι η αγάπη για την ομάδα. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Τώρα είναι σοβαρά, μιλάμε, αναγκάσαμε τον προπονητή προχθές να μην μπορεί να πανηγυρίσει από τα βεσίδια και από αυτά. Είναι, τώρα είναι σοβαρά. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Υπάρχει πιθανότητα ποτέ να κάνεις ομάδα, έτσι δηλαδή. Δεν υπάρχουν τρελοί σαν το Σαββίδι που να έρθουν να ρίχνουν λεφτά στις ομάδες. Okay? Και δεν ξέρουμε και από και πού το είναι τρελό σχετικό είναι. Πώς είναι και τι είναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν. Εντάξει, αυτό σε εισαγωγικά. Okay. Δεν υπάρχουν τίποτα. Την ομάδα την αγαπάς. Πας, αν μπορείς να πας στο γήπεδο, πας. Βρίσκεις έναν τρόπο, πηδάς από τα κάγκια, να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, την εθαρρύνεις, φωνάζεις, πληρώνεις το ειστήριο και είσαι τύπος και υπογραμμός. Στο εξωτερικό, φίλε, που είναι έτοιμο τόσο μακριά από εμάς βέβαια σε όλα τα επίπεδα και στο ποδόσφαιρο. Βλέπεις, ας πούμε, τι γίνεται στη Γερμανία. Πάνε, παίρνουν το διαρκείας πριν ξεκινήσει καν η σεζόν, πριν καν γίνουν οι μεταγραφές, δεν τους νοιάζει. Ποιον παίχτη θα φέρεις, ποιος θα είναι προπονητής, ποιος θα είναι στη διοίκηση. Πάνε για την ομάδα. Είναι το κόνσεπτ της στήριξης στην ομάδα. Δεν μπορείς να μιλάς άσχημα στους ποδοσφαιριστές. Κριτική θα κάνεις. Δεν μ' αρέσει. Αν ξέρετε, εμείς βρίζουμε τους ποδοσφαιριστές. Κριτική θα κάνεις. Και να σου πω κάτι, οι ποδοσφαιριστές. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Και τις εφημερίδες διαβάζουν και τα site διαβάζουν και τα γκρουπάκια στο Facebook διαβάζουν και πιάνουν και κλίμα. Φυσικά. Εντάξει. Γι' αυτό κάποιοι προσπαθούν να τους τρελάνουν, ρε φίλε. Γιατί έχουν καταλάβει ότι περνάει αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτός που είναι από τον ταλκά του, αλλά υπάρχει και αυτός που είναι νοστιμένος, όχι στο γήπεδο. Ναι. Στα Facebook και τα λοιπά. Μπαίνει ο Τσιρότος 4. Που κάνει κερκίδα στη θύρα 4 και γράφει. Όλα τα αριανάκια πρέπει να κάνουμε αυτό. Τον βλέπει κανένας, βλέπει ποιος είναι. Όλοι το Σάββατο στο γήπεδο, γιατί τα μάτς μες στο παλέ τα παίρνουν οι φίλαθλοι, να πάμε να ενισχύσουμε την ομάδα, να φωνάξουμε, να τη χειροκροτήσουμε, χάσει κερδίσει να τη χειροκροτήσουμε, να τελειώνουμε αυτή την ιστορία στο χρόνο, τα πράγματα είναι καλύτερα. Αυτό είναι το πιο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Επίσης, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας και σε εσάς. Έλα, ο Παύλος είμαι. Έλα, Παύλο. Λοιπόν, δεν σωρά. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται, δηλαδή από την άποψη ότι, ναι, ότι ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον Ερέρα και με το, ναι, το παρελθόν, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να δικαιολογήσουμε κάπως τη φαντασμολαγνία που μας πιάνει. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή πρέπει, ρε παιδιά, ρε συνακροατές μου, ρε αργιανάκια, φτάνει ρε παιδιά. Από εδώ και πέρα έχουμε να τραβήξουμε ένα κουπί. Πρέπει να βρούμε ποιο είναι το καλύτερο για την ομάδα. Εντάξει, όλοι
το να βγαίνουμε στο ραδιόφωνο και να μιλάμε, με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε την ομάδα μας, να πούμε τη γνώμη μας, δεν είναι. Να σου πω κάτι. Στο ραδιόφωνο το βλέπω ότι 8 στους 10 πλέον έχουν αυτή την προσέγγιση που έχεις. Έτσι πρέπει. Στο Facebook και στο ίντερνετ έχουν πολλαπλασιαστεί οι φωνές που χωρίς κανένα λόγο, γιατί ρίχνουν μπινελίκια ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω, νιώθει πιο ελεύθερος ο άλλος ίσως στο ίντερνετ. Αυτοί που θα βγουν στο Facebook και οπουδήποτε θα βγουν, ακόμα και στο ραδιόφωνο, είναι ο παδί του Άρη. Δεν γλιτώνουμε από αυτούς. Πρέπει να το πάρεις απόφαση, Χρυσά. Ναι, αλήθεια να το. Δεν γλιτώνουμε, ξέρεις γιατί. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στον Άρη. Δεν θέλουμε να γλιτώσουμε. Θέλουμε να είναι όπως ήταν στο Καφτατζόγλιο με τη Λάρισα, όπως ήταν με το Λεβαδιακό στο Βικελίδης. Εκεί τους θέλουμε όλους. Απλά λένε υπάρχει λίγο θετική η αύρα, ρε παιδί μου. Υπάρχει πολύ αρνητική. Ρέση τώρα. Εγώ έχω ένα φίλο μου κολλητό, ο οποίος όταν χάνουμε, με παίρνει τηλέφωνο, λες και ο Άρης είναι αγορασμένος από μένα. Και μάλιστα. Να σορκίζομαι. Δηλαδή δεν μπορώ να τον αλλάξω. Δεν αλλάζουν αυτοί. Οπότε δεν θα ασχολείσαι μαζί τους. Βέβαια θα τους απαντάς όπως πρέπει να τους απαντάς, αλλά δεν θα ασχολείσαι μαζί τους. Γιατί έχουν τον Άρη στο μυαλό τους, το δικό τους Άρη. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Οπότε το θέμα μας ποιο είναι. Το θέμα μας είναι η ομάδα. Εγώ εκεί θα τα υπερτονίσω και είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Η ομάδα δεν με ενδιαφέρει πώς θα βρει τον τρόπο ο πρόεδρος. Δεν θέλω να χρεώσω την ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να ενισχυθεί ώστε να βγούμε στην Ευρώπη. Είναι το μόνο πράγμα που θα τον κατηγορήσω. Εάν δεν το κάνει, μπορεί να ενισχυθεί και να μην βγούμε. Άλλο καπέλο αυτό. Εντάξει. Αλλά ή μπορεί να μην ενισχυθεί και να βγούμε. Ναι, εμένα με ενδιαφέρει να κάνει τα πάντα ώστε να βγει η ομάδα στην Ευρώπη. Εάν το δω εγώ αυτό από αυτόν, διότι έχει κάνει τις κινήσεις που θέλω μέχρι τώρα, αλλά δεν τελειώσανε και αυτή τη στιγμή έχουμε, μην το ξεχνάς Χρήστανθε, η απουσία του Μπρούνο Γκάμα είναι τεράστια για την ομάδα μας. Ναι, αλήθεια. Ήταν ο πιο ποιοτικός παίκτης. Πρέπει να βρούμε λύσεις σε αυτό το κομμάτι. Να φέρω ένα φετβατζίδι ελεύθερο. Όρισε. Ένα φετβατζίδι ελεύθερο θες. Πώς δεν θέλω, ρε φίλε. Ωραία. Πώς δεν θέλω. Πάω τώρα να τον κλείσω. Άντε, τακτοποίησε το. Και το θέμα και ποιο είναι και κάτι άλλο. Τώρα πρέπει για τις επόμενες 3 αγωνιστικές να αφήσουμε τον άνθρωπο αυτόν επειδή είπαμε ότι δεν φταίει αυτός που ήρθε στον Άρη, άλλοι το φέρανε. Εφόσον όμως ήρθε, πρέπει να του δώσουμε άλλες 3 αγωνιστικές. Εγώ προσωπικά του δώσω άλλες 3 αγωνιστικές. Και μάλιστα θα τον βοηθήσει πάρα πολύ που παίζουμε εκτός έδρας. Σωστό. Εάν ήταν στην έδρα μας αυτός ο προπονητής, από μόνος του μπορεί να έχει παραιτηθεί την επόμενη αγωνιστική. Εφόσον φέρναμε κάποια στραβή, ας πούμε, κατάλαβες. Να σε καλά. Είναι θετικό το ότι παίζουμε 3 αγωνιστικές εκτός και ελπίζω να φέρει έστω 5 βαθμούς. Να σε καλά, γιατί περιμένω άλλοι 4. Να σε καλά. Λοιπόν, άντε, μην καλείτε άλλο, 4 τελευταίοι, γιατί έχουμε να αναφέρουμε και κάτι. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Επόμενος. Εκεί που γράφει απέναντι στο σκεπαστό, εμείς παίζουμε, εδώ παίζουμε μπάλα εμείς, ναι. Πρέπει να γράφει. Τι. Εμείς εδώ είμαστε πονητοφάγοι και προεδροφάγοι. Χρόνια στον Άρη είχαμε αυτό το τσιμούρι. Ελά, το παίζουμε, το παίζουμε μπάλα εμείς, αυτό σημαίνει. Το καλύτερο τηλεφώνημα της ημέρας. Εγώ έκανα το λάθος φέτος, έκανα το λάθος φέτος. Ακούς. 100% είσαι το καλύτερο τηλεφώνημα της ημέρας. Ακούς, Χρυσάνθε. Ναι. Έλα, ακούς. Ναι, ρε, πες. Έκανα το λάθος και πήρα διαρκεία στη 2 και βλαστήμησα την ώρα και τη στιγμή. Όλοι είναι πτυχιούχοι προπονητές. Εσύ βάλε αν είσαι για τη Θεία Περιστερώνα, εσύ είσαι για εκείνο το χωριό. Έτσι ρε, κριτική στην κριτική ρε. Φτάνει ρε, τους φάγαμε στη μάπα τους χρόνια ρε, μίστε ρε. Πάμε να δούμε λίγο μπάλα και φύγουμε άρρωστοι. Κουράγιο, υπομονή, θα τη βγάλουμε τη χρονιά. Δύσκολη είναι η χρονιά, το ξέρουμε. Μας έφυγε ο παιχταράς ο Γκάμα, δεν μιλάει κανένας. Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους μας. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ωραίο ήταν το κορυφαίο τηλεφώνημα της ημέρας. Γεια σας. Γεια σας. Επόμενος. Παρακαλώ. Λιποθύμηση.
Καλησπέρα. Είστε και ο τελευταίος νομίζω. Ναι. Μετά την ατάκα του προηγούμενου, τι να πούμε. ήταν εκπληκτικό. Τα είπε όλα. Το προπονητό. Εγώ ήθελα να πει οι προπονητές είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε προπονητές εμείς. το δεξί μπακ εγκαταλείπεται ή θα πάρουμε. Θα δούμε. Γιατί. Βλέπω ότι μου έρχονται και διάφορα όσο μιλάμε, διάφορα μηνύματα από τον παρασκηνιακό χώρο. Ναι. Ότι πάμε δυνατά για το Φετβατζίδη. Πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν είναι ακραίος. Πώς δεν είναι. Είναι πρώτα παίξη εξτρέμ. Εξτρέμ, τι παίζει, δεκάρι. Ναι. Όχι. Πώς, ένα 60 τέτοιο ακραίο, δεν είναι ακραίο. Γιατί ο Ματέο τι είναι, ένα 65. Παιδί μου, ο Φετβατζίδης. Ο Μπρούνο Γκάμα τι είναι. Είναι κλασικό δεκάρι ο Φετβατζίδης. Στην Τζένοα πάντως ο Φετβατζίδης δεν έπαιζε δεκάρι. Ακραίος έπαιζε. Εκεί στην Αλζιμπάμπα Αλχιμπάμπα που πήγε, δεν ξέρω τι έπαιζε. Πες την είδηση, πάμε δυνατά. Δηλαδή, όντως, πάμε δυνατά για ελεύθερο. Φοβούνται λέει τον αφήνει. Ναι. Εφόσον λοιπόν αυτό. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός το συζητάει για ελεύθερο να το δώσει δανεικό. Αυτός δεν θέλει να πάει δανεικό σε καμία ομάδα. Ελεύθερος ήταν στον Ολυμπιακό όταν ήρθε το καλοκαίρι. Και ο Άρης λέει ότι ελεύθερο 28 χρονών, παρακολουθώ. 1,68. Μαζί με σεντερφόρ για χώρια. Χώρια. Φτάνουν τα λεφτά για όλα αυτά. Για θα... Αυτό θα ρωτήσουμε τον κύριο Καρυπίδη την άλλη Δευτέρα. Θα ρωτήσουμε την άλλη Δευτέρα, Τρίτη, πότε θα κάνει τη συνέντευξη ο Καρυπίδης. Επιτέλους μας άκουσε. Άρα λογικά εγκαταλείπεται το δεξιμπακ. Άρα πρέπει. Σήμερα ή αύριο το αργότερο θα ξέρουμε για το δεξιμπακ. Ναι, γιατί λέμε, εικάζουμε ότι μπορεί να παίξει ο Τζανακάκης μεθαύριο. Ο Κωνσταντινίδης θα παίξει μεθαύριο. Όχι, είπατε θα παίξει μπροστά ο Κωνσταντινίδης ή ο Τζανακάκης. Όχι, εμεί δεν το είπαμε. Αυτό το είπα ο Κλεωμένης. Απλά υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, να απορρευτεί με αυτού του δύο μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο αυτό, άλλο παίζει. Και να μην πάρει δεξιμπακ τελικά. Εντάξει, δεκτό. Άμα είναι να πάρει τη Φετβατζίδη και σε δεύτερο. Δεξί μπακ, λέω τώρα. Προσπαθείς να πάρεις έναν συγκεκριμένο από τώρα για το καλοκαίρι. Και πρόσεξε, θα τον ανακοινώσεις τώρα. Ξένο ή Έλληνα. Έλληνα. Καλό. Καλό. Δεν ξέχασα. Καλό για όχι. Καλό είπα. Ναι, το είδε λίγο συγκεκριμένο. Ποιος έχει συμβόλαιο όπως αντιλαμβάνεσαι, οπότε. Εντάξει, αλλά καλό, δεν θέλουμε. Ο Φετβατζίδης στην καριέρα. Εγώ λέω ότι μόλις ανακοινωθεί θα πούμε μπράβο. Στην καριέρα του Φετβατζίδης. Αλλά να κλείσει πρώτα. Ο Φετβατζίδης στην καριέρα του έχει παίξει 103 φορές ως winger, 21 φορές δεκάρι, 12 φορές αριστερός winger, 4 στο κέντρο, 2 ως επιθετικός και άλλες 2 ως δεξιός. Δεξί εξτρέμ. Είναι δεξί εξτρέμ, ναι. Στην ουσία θα πάρει στον Αντιγκάμα. Καλά, δεν διεκδικούμε και τέτοιο. Εγώ δεν μαζί με φορ. Αλλά μακάρι, αυτό είναι ποιοτική ενίσχυση. Αλλά πρέπει να μείνουμε ζωντανοί σε αυτά τα τρία μάτς. Δεν είναι, άμα φύγει, πρέπει. Είναι για να σωθεί. Και φέτος τον Ολυμπιακό έχει 9 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο, 4 στο Europa League και 3 στα προκριματικά του Europa League. Στον Ολυμπιακό ο Φετβατζίδης τελείωσε σε αυτό που πας να πεις. Είναι σε μια ευκαιρία μόνος του. Στο 93 σε κενή αιστεία. Δεν χάνεται ποτέ. Και κάτι χάνουν εκεί πέρα. Χάνουν την πρόκληση, τι χάσανε εκεί πέρα. Κάτι χάσανε. Όχι, ήταν 1-1. Ο Ολυμπιακός κέρδιζε 0-1. Τον ισοφαρίζει ΑΕΚ στο 88. Άμπρα, με την ΑΕΚ. Που είναι μπράβο στο ΑΚΑ. Που είναι σε κενή αιστεία και το στέλνει out. Εκεί τελείωσε ο Φετβατζίδης στον Ολυμπιακό. Σωστό. Τι να πω, μακάρι να προχωρήσει. Καλός παίκτης είναι. Πολύ καλός, όχι καλός. Και ο Τόνσον είναι καλός. Αυτοί χάνονται τώρα. Δηλαδή αυτοί παίκτησαν στο επέρα καλοκαίρι. Όλοι ενθουσιασμένοι θα ήμασταν. Αλλά επειδή τώρα έχουμε μούτρα και κολογκρίνια να πούμε, έχουμε τρελαθεί. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι λίγο τον γκολ του Ματίγια. Λίγο αυτές οι δύο κινήσεις, αρκετός κόσμος ψηλό, όχι θα πω ηρέμησε, λέει «ΟΚ, παιδιά, πάμε να πάρουμε άλλους δύο τώρα, να πετύχουμε το στόχο». Αυτό το λέμε, δεν ξέρω, οι παίκτες και οι προπονητές δεν μπορούν λίγο να μην ασχολούνται με όλα αυτά. Όχι. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα άλλο μελαγχολικό. Εσύ μπορείς, άμα βρίζουν 50 λεπτά τη μάνα από το 50, ξέρω, εσύ, από πίσω στην κερκίδα, το... στην κερκίδα γιατί... σου, μπορείς να το κάνεις. Θα σου πω, γιατί το ίδιο χαϊβάνι που με βρίζει μεθαύριο θα με αποθεώνει. Πρέπει αυτό να το μάθω, είμαι στην μπάλα 40 χρόνια. Δηλαδή τι. Εκείνη τη στιγμή όμως η φάτσα μου. Να γυρνάω και να βλέπω έναν ακαδημαϊκό στην κερκίδα μου. και ακαδημαϊκοί βρίζανε προχθές. Εντάξει, όλοι. Και εγώ βρίζω. Όλοι βρίζουν. Έτσι. Αλλά μέχρι ένα όριο. Αυτό που είπε ο κύριος και κλείνω λίγο μεγαλύτερος, δεν ξέρουμε να αγαπάμε την ομάδα μας, ρε φίλε. Τρομερό αυτό. Το πιο, η πιο σωστή αλήθεια φράση. Είναι, ναι. Καλά. Να είσαι καλά. Πάμε και στο τελευταίο. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Δεν ολοκλήρωσα. 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 Θυμάμαι στη θύρα 2 τότε με τον Λουμπούντι και τον Κατσαρό. Ναι. Τους παίρνανε από την άκρη που φεύγαν τα παιδιά και παίρνανε όλη την πλευρά. Και τους ακολουθούσατε.
Απ' τη μία έτρεχε αυτό που τον έβριζε. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι για τον Λουμπούτη. Και τρέχαν πίσω του πόσα άτομα και τον βρίζανε. Μέχρι να χάσει την μπάλα. Ξαναγυρίζανε πάλι πίσω. Στη θύρα 2 με θύμισε το παλικάρι ότι τότε τρέλα ρε παιδιά, τρέλα. Και μη κοιμηθεί ο Θεός και πάρουμε κανένα διπλό Λάρισα Λιβαδιά, πού θα κρυφτούν αυτοί όλοι, πού θα κρυφτούν αυτοί που βρίσκονται. Ναι, ας το πάρουμε τα διπλά και ας είναι και έξω τα όλοι μαζί να είμαστε πιο ήρεμοι τώρα. Ξέρεις πόσο, δηλαδή, να μην χαρεί αυτός ο άνθρωπος στη νίκη της ομάδας του, δεν τρεπόμαστε λίγο. Τέλος. Είναι ντροπή μας. Εγώ πολύ λυπήθηκα. Τρέπομαι. Που δεν χάρηκε τη νίκη της ομάδας. Να μην αναπνέει ο άνθρωπος και εμείς εκεί να βγάλουμε το αποθυμένο μας, το υπόλοιπο, γιατί λύσαμε όλα τα προβλήματά μας και το μόνο ήταν ο Άρης μας. Ο Άρης είναι τέταρτος στους ζήμας, δεν είναι ο πρώτος. Κλείσε, είναι να κλείσουμε. Υγεία, είναι δουλειά, είναι όλο το περιβάλλον το υγιές και πάμε στο γήπεδο όχι να βγάλουμε τα αποθυμένα μας. Όχι. Πάμε να δούμε αυτό που θα δούμε. Δεν θέλουμε ένα ου και φύγαμε. Όχι μάνα. Βρίζει τώρα να χαρεί. Να μην μπορεί να χαρεί άνθρωπο στη νίκη της ομάδας. Ντροπή μας ρε παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Νίκο, πάντως βλέπω πήρες πρωτοβουλίες πολλές στο διαφημιστικό κομμάτι. Ναι. Και δεν ξέρω αν αγόρας πρέπει να εισηγηθώ για αύξηση. Θα του πω κάτι εγώ προσωπικά. Τι θα κάνω ρε φίλε, πουλάει εκπομπή. Σε μένα είναι η πρόσληψη όμως. Η πρόσληψη είναι στο Λαμπάουτ. Μην κάνετε τις πάτιες. Να είσαι καλά, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Τάλτερ Έκο, που ήταν μαζί μας. 25 Μαρτίου, 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά και Παύλου Μελά 36 στο κέντρο. Mr. Gold, Delivery 62-85-86, κορυφαία πίτσα της πόλης. Γιαννόπουλο Σέρβις, πάτε το φορτηγό σας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο κεντρικό φανάρι Πόντου στο Καλοχώρι και το κάνετε σέρβις 751-933 το τηλέφωνο, τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα και συμπληροφορική και φυσικά ο Αβράμογλου και τα τουριστικά επαγγέλματα. Διδάσκει ο Νίκος αυτό. Διδάσκει ο Χρήστανος βάσει της περσινής σου. Ο Χρήστανος είναι καθηγητής αρχικά, ρε φίλε. Α, καθηγητής του τουρισμού. Σε όλα. Α, σε όλα, λοιπόν. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 και μέχρι τότε ό,τι νεότερο φυσικά προκύψει. Βγάλουμε και αύριο 2 ώρα να ξέρεις. Με την περίπτωση ωραία τα λέει ο κόσμος. Του Γιάννη Φετφατζίδη. Φετφατζίδη. Να είστε καλά. Γεια σας.